Hello everybody. Thank you very much for joining us. Γεια σας κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που ήρθατε στην έκτη συνεδρία του Public Integrity Forum. Ονομάζομαι Ισραήλ Μαραντών Ντε Πάβλο και είμαι ειδικό σύμβουλο σε θέματα κατά πολέμησης της διαφθοράς, ΟΣΑ. Μιλούσαμε σήμερα για θέματα που θα βοηθήσουν να χτίσουμε την ακεραιότητα και την εξτρέφεια στη χώρα μας, αλλά ο σκοπός μας μιας διαφανούς κυβέρνησης δεν αποτελεί απλά μια εργασία του δημόσιου τομέα, αλλά είναι όμως μια κοινή προσπάθεια και του δημόσιου τομέα αλλά και της κοινωνίας. Όλοι οι συμμετέχοντες έχουν να παίξουν το δικό τους ρόλο. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε γι' αυτό, θα μιλήσουμε για το ρόλο που μπορούν να παίξουν δύο σημαντικοί παίκτες, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης αλλά και οι πολίτες, το ρόλο μπορούν να παίξουν αυτά τα δύο μέρη στον αγώνα κατά της διαφθοράς. Έχουμε τέσσερις ειδικούς λοιπόν εδώ πέρα μαζί μας σήμερα στο πάνελ. Τον κύριο Jean-Michel Dufresne, ο οποίος εργάζεται για το Media Neighborhood Project του BBC στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έχουμε επίσης τον κύριο Λευτέρη Κρέστο, Γενικό Γραμματέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής εδώ στην Ελλάδα. Έχουμε επίσης τον κύριο Κώστα Βαξεβάνη, τον δημοσιογράφο και συγγραφέα. And finally, I have with me the regional ombudsman at the και τέλος τον σύνηγορο του πολίτη της Αττικής, τον κύριο Βασίλη Σωτηρόπουλο. So let me start by saying again that επιτρέψτε μου να ξεκινήσω λέγοντας ότι και οι πολίτες αλλά και οι δημοσιογράφοι παίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο όσον αφορά την προώθηση της διαφάνειας και τον αγώνα κατά της διαφθοράς. Ο τίτλος λοιπόν αυτής της συζήτησης είναι ο ρόλος των μέσων μαζικής ενημέρωσης στην καταπολέμηση της διαφθοράς και θα ήθελα να ξεκινήσω με μια ερώτηση προς τους δύο δημοσιογράφους που έχουμε εδώ στο πάνελ. Τι σημαίνει για εσάς ή μάλλον ποιος είναι για εσάς ο ρόλος των μέσων μαζικής ενημέρωσης στις μέρες μας, στην προώθηση της καλής διακυβέρνησης στη χώρα σας. Ίσως, Jean-Michel, θα θέλετε να ξεκινήσετε εσείς και μετά ο κύριος Βαξεβάνης ίσως θα μπορούσε να συνεχίσει σχετικά, να μας δώσει κιόλας και την ελληνική άποψη. Καλησπέρα σας. Για αρχή, πρέπει να γνωρίζουμε το γεγονός ότι η απάτη και η διαφθορά δεν είναι κάτι το καινούριο. Πάντα υπήρχανε. Αλλά πιστεύω ότι όλοι έχουμε δει, όλοι γνωρίζουμε πως οι δημοσιογράφοι πλέον έχουν νέα μέσα, νέα εργαλεία για να ερευνήσουν τέτοιες περιπτώσεις, χάρη στις νέες τεχνολογικές συσκευές που έχουν. Και οι αρχές επιβολής του νόμου έχουν επίσης και αυτές νέα εργαλεία για να προστατευτούν. Πιστεύω επίσης ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια, ότι σίγουρα υπάρχει ένα έλλειμμα εμπιστοσύνης, υπάρχει μειωμένη εμπιστοσύνη όσον αφορά τον πολιτικό κόσμο και γενικότερα τους πολιτικούς. Επίσης, θεωρώ ότι υπάρχει και ένα έλλειμμα εμπιστοσύνης όσον αφορά τη δημοσιογραφία. Τα στατιστικά μας δείχνουν ότι σε γενικές γραμμές ο κόσμος δεν εμπιστεύεται τους δικηγόρους, τους μηχανικούς αυτοκινήτων και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Οπότε, λοιπόν, σε αυτόν τον τομέα έχουμε ακόμα να κάνουμε δουλειά. Και οι αρχές πρέπει να κάνουν δουλειά, αλλά και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για να το αλλάξουν αυτό, να αλλάξουν αυτή την άποψη. Θα το συζητήσουμε εκτενώς αυτό το θέμα, αλλά πρέπει όμως να ξεκαθαρίσουμε το γεγονός ότι όλοι πρέπει να υπακούν κάποιον κώδικα συμπεριφοράς. Είναι ξεκάθαρο ότι ο κώδικας συμπεριφοράς αυτός πρέπει να εφαρμοστεί και στους δημοσιογράφους, εάν θέλουν να γίνουν πιστευτοί από το κοινό, αλλά θεωρώ ότι και οι αρχές πρέπει να είναι έτοιμες να αντιμετωπίσουν τις νέες συνθήκες. Θα πω μια ρίση του Πρόεδρου De Gaulle, που ανέφερε ότι δεν υπάρχει νόημα να αρχίσεις να χοροπηδάς πάνω από την καρέκλα σου και να φωνάζεις Ευρώπη, Ευρώπη, Ευρώπη. Αυτό δεν θα οδηγήσει στην Ενωμένη Ευρώπη. Πρέπει να προβούμε σε δράσεις.
initial approach from the Greek local context. Κύριε Βαξεβάνη, εσείς θα θέλατε μήπως να μας πείτε την ελληνική πλευρά. Εγώ δεν θα μείνω στο γενικό που στάθηκε ο Ζαν Μισελ. Θα πάω στο ειδικό που αφορά την Ελλάδα. Καταρχήν, να σας πω ότι το δεκαετία του 90 είχα το δυσμενές προνόμιο να συναντήσω τον Πίτερ Αρνέτ. Και λέω δυσμενές γιατί συναντηθήκαμε σε περιοχές πολέμου. Τον Πίτερ Αρνέτ, ο οποίος ήταν ο άνθρωπος που κάλυψε τον πόλεμο του Βιετνάμ για να καλύψει το 91 και μετά τους πολέμους και την κρίση στον κόλπο. Ο Αρνέτ λοιπόν μου είχε πει ότι αν με τα μέσα που διαθέτουμε σήμερα, αν τα μέσα που διαθέτουμε σήμερα τα είχαμε την εποχή του πολέμου στο Βιετνάμ, αυτός ο πόλεμος δεν θα κρατούσε 10 χρόνια, αλλά θα τέλειωσε ένα μήνα όπως όλοι άλλωστε οι πόλεμοι που καλύπτονται ηλεκτρονικά από τα μέσα ενημέρωσης. Με τον τρόπο αυτό εννοούσε ότι τα σύγχρονα μέσα ενημέρωσης, και αυτό γινόταν την δεκαετία του 90, πόσο μάλλον τώρα που τα μέσα αυτά είναι ακόμα πιο γρήγορα και ουσιαστικά. Ήθελα να πει λοιπόν ότι με τα σύγχρονα μέσα φτάνει πολύ γρήγορα στον κόσμο το τι συμβαίνει σε μια περιοχή κρίσης, προβλημάτων, και αυτό με τη σειρά του, δημιουργώντας μια ανάδραση, επιφέρει μεταβολές, και η κυριότερη από αυτές προέρχεται από την κρίση του κόσμου και πολλές φορές και από την αγανάκτηση του κόσμου. Τα σύγχρονα μέσα λοιπόν σε αυτόν τον πόλεμο για τη διαφθορά μπορεί να είναι πάρα πολύ αποτελεσματικά. Ο δημοσιογράφος δεν χρειάζεται να κάνει πολλά πράγματα πέρα από αυτά που κάνει. Δηλαδή να ερευνά και να δίνει στον κόσμο το αποτέλεσμα της έρευνάς του. Εδώ όμως έχουμε δύο είδους προβλήματα. Η μία πλευρά των προβλημάτων είναι καθαρά αντικειμενικά. Δηλαδή ανήκω στην κατηγορία των δημοσιογράφων που πιστεύουν ότι εκ των πραγμάτων, όσο καλός και αν ο πολιτικός, είναι στην, η εξουσία γενικότερα, είναι στην αντίπερα όχθη από τον δημοσιογράφο. Δηλαδή ο πολιτικός, όχι από πρόθεση ή από δόλο, αλλά εκ των πραγμάτων, επειδή περιφορεί μια εξουσία, φροντίζει, χωρίς να το καταλαβαίνει πολλές φορές, να αποκρύπτει πράγματα από την κοινή γνώμη και από τον δημοσιογράφο. Ο ρόλος του δημοσιογράφου είναι ακριβώς ο ανάποδος, να τα αποκαλύψει. Αυτό λοιπόν είναι ένα αντικειμενικό πρόβλημα. Το υποκειμενικό πρόβλημα όμως, και θα κάνω μια μικρή τοποθέτηση για να πάμε αργότερα σε μια εκτενή συζήτηση, το υποκειμενικό πρόβλημα εδώ στη χώρα μας λέγεται ελληνική παθογένεια. Δηλαδή, στην Ελλάδα η διαφθορά έχει τρία πόδια. Το ένα το πόδι είναι οι πολιτικοί, οι οποίοι κάνουν τα χατήρια της ολιγαρχίας και τους καλύπτουν. Το δεύτερο πόδι είναι οι ολιγάρχες, οι οποίοι κάνουν αυτό που θέλουν, μπορούν να παρανομούν, μπορούν να φτάνουν σε ακραίες καταστάσεις και να καλύπτονται από τους συμμάχους, τον πρώτο πυλώνα της διαφθοράς που είναι πολιτική. Και ο τρίτος πυλώνας της διαφθοράς είναι η δημοσιογραφία. Τα μέσα στην Ελλάδα ανήκουν σε ανθρώπους οι οποίοι, πέρα από την έλλειψη παιδείας τους, το χρήμα τους δεν ξέρουμε με ποιο τρόπο επήλθε στα χέρια τους, προήλθε από ένα άσχημο νταραβέρι, να χρησιμοποιήσω αυτή την κακή λέξη, με την εξουσία, και καλύπτεται από αυτή. Να σας δώσω ένα απλό παράδειγμα και να προχωρήσουμε παρακάτω, γιατί νομίζω θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό. Έχετε δει τα τελευταία χρόνια τι γίνεται στην Ελλάδα με την κρίση. Ένας παράγοντας της κρίσης, καλός, κακός, σίγουρα όμως παράγοντας της κρίσης είναι οι τράπεζες. Αναλογιστείτε την τελευταία φορά που είδατε σε εφημερίδα ή κανάλι θέμα που αφορούσε το τραπεζικό σύστημα. Ποτέ. Στη θέση αυτών των ρεπορτάζ και των ερευνών υπήρχαν άπλετες οι διαφημίσεις των τραπεζών, οι οποίοι εξαγόρασαν τη σιωπή. Αυτή τη στιγμή υπάρχει πρόβλημα με την ελευθερία του τύπου στην Ελλάδα. Αυτό μπορεί να μην αρέσει τους κυβερνώντες, να μην αρέσει τους πολιτικούς, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Η ελευθερία του τύπου δεν είναι η δυνατότητα που έχει ο κάθε δημοσιογράφος, επειδή είναι τρελός, επειδή έχει το θάρρος να πει τη γνώμη του, αλλά η εξασφάλιση του περιβάλλοντος εκείνου που όλοι οι δημοσιογράφοι απρόσκοπτα θέλουν και μπορούν να πούν την άποψή τους. Με αυτή την έννοια λοιπόν, η δημοσιογραφία στην Ελλάδα, επειδή δεν μπορεί να πει την άποψή της, επειδή ακόμα και όταν τη λέει υπάρχει μια ομοβροντία επιθέσεων που τη χαρακτηρίζουν από ρομαντική, από άσχημων προθέσεων, από προσκολλημένη σε κόμματα, δεν μπορεί να λειτουργήσει. Είναι στενά δεμένη με την πολιτική, την ολιγαρχία και την διαπλοκή μεταξύ τους, και υπάρχει ένα σοβαρό θεσμικό πρόβλημα το οποίο πρέπει να λυθεί. Διαφθορά δεν λύνεται. Το πρόβλημα της διαφθοράς δεν λύνεται από την καλή διάθεση και τους θεσμικούς ρόλους που έχουν οι όποιοι κυβερνώντες, αλλά πρωτίστως από την γνώση του κόσμου, τη γνώση που αποκτάει ο κόσμος από όσα συμβαίνουν μπροστά του και κυρίως πίσω του.
Thank you, Kostas. Ευχαριστούμε, Κώστα. Έχεις αναφερθεί στην ανάγκη του να δημιουργήσουμε το κατάλληλο περιβάλλον όπου οι δημοσιογράφοι θα αισθάνονται ότι έχουν όντως από την ελευθερία της έκφρασης. Έχουμε εδώ και τον κύριο Κρέστο, ο οποίος ίσως θα μπορούσε να μας δώσει μια πιο συνολική επισκόπηση ή τη δική του οπτική σε κάθε περίπτωση στο θέμα για το πώς είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα σχετικά με τον τύπο και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Υπάρχει περιθώριο βελτίωσης ή οτιδήποτε άλλο. Δεν ξέρω. Θα θέλαμε να ακούσουμε τη δική σας άποψη. Ναι, καταρχάς να ευχαριστήσω τους διοργανωτές, τη Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης Διαφθοράς, τους οποίους είχαμε την τιμή να τους φιλοξενούμε στην πρώτη διακυβέρνηση και ξέρω ότι κάνουν εξαιρετική δουλειά και δουλεύουν πάρα πολύ σκληρά. Θέλω να πω και εγώ μια ιστορία πρόσφατη. Δεν είναι προσωπική, αλλά έχει να κάνει με μια χώρα αρκετά φιλελεύθερη. Σε κάποιους τομείς που αφορούν τα μίντια και τα οπτικοακουστικά, μπορώ να πω ότι είναι και κυριαρχή παγκοσμίως. Ένας όριμος καπιταλισμός, και αυτό αφορά τη Βρετανία. Στη Βρετανία, λοιπόν, αν δεν κάνω λάθος, το 2011 υπήρχε ένα σκάνδαλο με έναν έφηβο που αυτοκτόνησε, στο οποίο αποκαλύφθηκε στην πορεία ότι ήταν κάποιοι αστυνομικοί, ήταν ας πούμε στο payroll, πληρώνονταν από μια εφημερίδα ιδιοκτησίας του Ρούμπερτ Μέρντοχ, ενός δηλαδή ολιγάρχη των media, γιατί δεν υπάρχουν μόνο στην Ελλάδα οι ολιγάρχες, συγγνώμη. Δεν ξέρω αν το δικό μου, αλλά το κλείσω. Και κάπως εκεί ξετυλίχθηκε ένα κουβάρι για το πώς λειτουργούν τα media και μπήκανε τα γνωστά παραδοσιακά ερωτήματα στον χώρο των media studies. Δηλαδή, τελικά τα μέσα ενημέρωσης καθορίζουν την πραγματικότητα, ανασκευάζουν την πραγματικότητα, καθοδηγούν τους πολίτες, χειραγωγούν την κοινή γνώμη, εμποδίζουν τη δημοκρατία. Ή καμιά φορά απλώς τα media συντηρούν τις υπάρχουσες δομές εξουσίας. Δηλαδή τα ίδια τα μίντια είναι εναντίον των δημοσιογράφων, εναντίον της ελεύθερης κριτικής ερευνητικής δημοσιογραφίας, εναντίον αυτών των δημοσιογράφων που δίνουν μάχες και πολλές φορές μπορούν να βρεθούν και με αυτόφορες διαδικασίες, κάτι το οποίο ισχύει και στην Ελλάδα και πρέπει να καταργηθεί ηρίστο εμπαρόδο. Δηλαδή τι είναι τελικά αυτά τα μίντια? Και εδώ η απάντηση είναι ότι είναι, όπως λέει και ο Καστέλς, έχουν μια συστημική, ας το πούμε, απόλυξη και μια συστημική προσέγγιση στο πώς πρέπει να τα βλέπουμε. Και νομίζω αυτός που το ομολόγησε, τουλάχιστον για αυτή μίλησα πριν, για το βρετανικό καπιταλισμό, ο οποίος είναι αρκετά σκληρός, νεοφιλελεύθερος και πολλές φορές απάνθρωπος, αλλά είναι τουλάχιστον όριμος και πιο ειλικρινής από το δικό μας. Και εκεί βγαίνει λοιπόν ο David Cameron, ένας συντηρητικός ηγέτης, και λέει «We are all part of this». Ήταν η αστυνομία, ήταν η πολιτική. Τότε ανακαλύφθηκε ότι ο Ρούμπερτ Μέρκ τον είχε δει πάνω από 211 φορές από τα τέλη της δεκαετίας του 80 σε άτυπα δείπνα τους πρωθυπουργούς και τους αρχηγούς της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο τάδε υπουργός τους είχε δει τόσες φορές. Εκεί ανακαλύφθηκε ότι υπήρχαν πολλές άλλες εταιρείες που πρημοδοτούσαν αυτή την κατάσταση. Δεν ήταν μόνο η αστυνομική, ήταν και άλλοι δημόσιοι λειτουργοί. Άρα, θα καταλήξω σε αυτό, για να μην πάρω πολύ χρόνο. Η διαφθορά, η διαπλοκή είναι κάτι το οποίο εμφανίζεται σε αυτό που λέμε καπιταλισμό, είτε είναι όριμος είτε είναι ανώριμος, είτε είναι όπως και να το δούμε. Είναι κάτι το οποίο οι ευρωπαϊκοί θεσμοί δεν έχουν καταφέρει να το καταπολεμήσουν. Είναι κάτι που στον χώρο των media πρέπει να το δούμε, ίσως το συζητήσουμε στην πορεία, ότι ένας λόγος γι' αυτό είναι ότι κυρίως προεξάρχει το δίκαιο του ανταγωνισμού έναντι άλλων πολύ σημαντικών καταστάσεων που έχουν σχέση με τη λειτουργία των media, διότι τα media αφενός λειτουργούν εντός της αγοράς, οφείλουν να ακολουθούν τους νόμους αγοράς, αλλά έχουν και συνταγματικές επιταγές, είναι κύτταρα της δημοκρατίας και επομένως επηρεάζουν και το ίδιο το σύστημα της διακυβέρνησης. Για μένα το πιο σημαντικό είναι να διαμορφωθεί ένα περιβάλλον το οποίο διευκολύνει την κριτική σκέψη. Την κριτική σκέψη των πολιτών, η οποία είναι απαραίτητη προκειμένου να μην δημιουργούνται ούτε fake news, ούτε παρανοήσεις, ούτε διαπλοκές, ούτε οτιδήποτε έτσι αρνητικό, ούτε βέβαια διαφθορά. Η πολιτεία τώρα τι πρέπει να κάνει σε αυτό? Η πολιτεία οφείλει
πρώτα απ' όλα να έχει νόμους φιλικούς μπρος στην ελευθεροτυπία. Είπα πριν για την αυτόφορη κράτηση, η οποία θεωρώ ότι είναι μια πολύ παροχημένη κατάσταση και πρέπει, ή αν τέλος πάντων υπάρχει, θα υπάρχει και για τους πολιτικούς. Δεν θα είναι μόνο για τους δημοσιογράφους. Το δεύτερο πράγμα, η πολιτεία πρέπει να ενισχύει όλες αυτές τις θεσμικές ρυθμίσεις που διευκολύνουν τη διαφάνεια. Και βέβαια να μην έχει αλλεργία όταν μιλάμε για συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Όχι επιλεκτικά δωράκια με το χώρο της δημοσιογραφίας του τύπου κτλ. Universal, ενιαίες, συλλογικές συμβάσεις εργασίας, διότι ένας λειτουργός ενημέρωσης, αν δεν έχει μια καλή θέση εργασίας, καλά αμοιβόμενη, είναι πάρα πολύ εύκολο είναι αδύνατον μάλλον να κάνει πολύ καλά τη δουλειά του. Θα σταματήσω εδώ για το λόγους χρόνου. Thank you, Lefteris. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λευτέρη. Νομίζω, ναι, ότι είναι σημαντικό να συζητήσουμε αυτό για το πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε το κατάλληλο περιβάλλον, αλλά τι γίνεται με το ρόλο της δημοσιογραφίας και ποιο είναι το δικό της μερίδιο, ας πούμε, στην εξάπλωση και τη διατήρηση των φαινομένων κακής δημοσιογραφίας, της μη επαγγελματικής δημοσιογραφίας. Και πολλές φορές υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι χρησιμοποιούν τη δημοσιογραφία σαν ένα πολιτικό εργαλείο, αντί για ένα εργαλείο που απλά θα δίνει τις πληροφορίες που πρέπει στους πολίτες. Ποια είναι η ευθύνη των δημοσιογράφων σε αυτό το κομμάτι? Και πώς μπορούν οι δημοσιογράφοι και τα μίντια να βελτιώσουν τα πράγματα, να λειτουργούν πιο επαγγελματικά, χωρίς να κατηγορούν το περιβάλλον? Ίσως μια ερώτηση για τον Ζαν Μισελ ή τον Κώστα. Ζαν Μισελ, θες να πεις κάτι, ο Κώστας? Είναι μια πολύ καλή ερώτηση αυτή. Καταρχήν να ξεκινήσω από το τελευταίο, για το αν ο τύπος τελικός, πέρα από το ρόλο τον οποίο πρέπει να έχει, αναλαμβάνει και ένα άλλο ρόλο εξυπηρέτηση συμφερόντων, τα οποία δεν είναι μόνο οικονομικά, μπορεί να είναι και πολιτικά. Εδώ είναι μια μεγάλη κουβέντα που δεν αφορά μόνο τη δημοσιογραφία, αλλά αφορά και την κοινωνία. Οι δημοσιογράφοι έχουμε δημιουργήσει ένα μεγάλο μαυσολείο, το οποίο προσκυνάμε και το ονομάζουμε αντικειμενικότητα. Αλλά όπως ξέρετε καλά, στα μαυσολεία υπάρχουν νεκροί. Και η αντικειμενικότητα είναι μια νεκρή έννοια. Τι εννοώ? Εγώ ορίζω ως αντικειμενικότητα το βαθμό της ευπρέπειας του υποκειμενισμού μας. Ο καθένας από εμάς έχει μεγαλώσει με ένα συγκεκριμένο τρόπο, μια συγκεκριμένη κουλτούρα, με επιρροές από θρησκείες, από την οικογένεια, από το σχολείο, από τους ανθρώπους με τους οποίους συναναστρέφεται. Αυτό το σύνολο των ιδεών του και των απόψεών του είναι τον καθιστά με ένα συγκεκριμένο τρόπο να στέκεται απέναντι στα πράγματα. Άρα η αντικειμενικότητα εκ των πραγμάτων δεν υπάρχει. Υπάρχει ο βαθμός της ευπρέπειας που είμαστε, με την οποία στεκόμαστε απέναντι σε όλα τα πράγματα που είναι υποκειμενικά. Ακόμα και αυτός που μας λέει ότι εσύ δεν είσαι αντικειμενικός, εννοεί ότι δεν βρίσκει την άποψή του σε αυτά τα οποία εσύ έχεις εκφράσει. Ανήκω στην κατηγορία εκείνη των δημοσιογράφων, γιατί κακά τα ψέματα έχουμε διάφορες κατηγορίες και εμείς δημοσιογράφοι, που πιστεύουμε ότι ο δημοσιογράφος πρέπει να γνωστοποιεί την άποψή του, την οπτική του γωνία, και να μην εμφανίζεται υποκριτικός, γιατί υποκριτικός γίνεται ως αποστηρωμένος ή μάντας μετάδοσης κάποιων πληροφοριών. Απλώς πρέπει να κάνουμε μια διάκριση. Άλλο πράγμα το ρεπορτάζ και άλλο πράγμα η άποψη. Ο δημοσιογράφος πρέπει να έχει την εντυμότητα να τοποθετείται και να λέει την άποψή του, και καλώς το κάνει, γιατί ο δημοσιογράφος είναι αυτός που πρώτος έρχεται σε επαφή με τα γεγονότα και έχει και μια εμπειρία να τα αναλύσει, αλλά την ίδια ώρα πρέπει να λέει τα facts. Πρέπει να λέει τα γεγονότα και στη συνέχεια την άποψή του για τα γεγονότα. Εδώ λοιπόν παίζεται το μεγάλο παιχνίδι. Ποιο είναι το μεγάλο παιχνίδι? Ότι υπάρχουν εργαλεία πολιτικής, βρώμικης πολιτικής, που χειρίζονται τη δημοσιογραφία ή που βαφτίζονται δημοσιογραφία. Υπάρχουν fake news, τα οποία βγαίνουν στις πρώτες σελίδες και στη συνέχεια η ανασκεύασή τους χρειάζεται χρόνο και βέβαια δεν είναι αποτελεσματική όσο ήταν η πρώτη είδηση, η ψευδής που μεταδόθηκε. Ένα παράδειγμα είναι. Όσοι ζείτε στην Ελλάδα, το έχετε ακούσει, για το 12% Κατρούγκαλου. Βγήκε κάποια στιγμή ότι ο υπουργός ο Κατρούγκαλος είχε δικηγορική εταιρεία και έπαιρνε 12% από αυτούς οι οποίοι πήγαιναν για να πάρουν νομικές συμβουλές. Και θα τους διόριζε στη συνέχεια. Η εφημερίδα του Βήμα το έγραψε. Το ανασκεύασε αργότερα σε ένα μονόστιλο.
Αλλά ακόμα και τώρα, όταν κάποιο θέλει να επιτεθεί πολιτικά στην κυβέρνηση στον Κατρούγκαλο, λέει: πες μας για το 12%. Είναι αυτό που λέμε στην Ελλάδα: καλύτερα σου βγει το όνομα παρά το μάτι. Και πολλές φορές, στον τρόπο που δημοσιογραφούν οι Έλληνες, ξέρουν καλά ότι πρέπει να αποσκοπούν σε αυτό ακριβώς, να βγάλουν το όνομα σε μια κατηγορία πολιτικών ή ανθρώπων γενικότερα. Είναι ένα από τα προβλήματα που έχει η δημοσιογραφία. Πώς διαχωρίζουμε τα δύο αυτά? Αν δεν υπάρξει κάθαρση, αν δεν υπάρξει ένα στόπ σε αυτό το κατήφορο που αφορά την ελληνική κοινωνία και την ελληνική δημοσιογραφία, και αναφέρομαι και στον θεσμικό ρόλο που πρέπει, αναφέρθηκε ο κύριος Γενικός, πρέπει να καταργηθεί κάποια στιγμή αυτός ο κατάπτυστος νόμος αυτόφορης διαδικασίας και θεσμικά μέτρα. Και για όσους είναι από το εξωτερικό, δεν γνωρίζουν ενδεχομένως ότι στην Ελλάδα, αν κάποιος σε μηνύσει γιατί έγραψες κάτι συγκοφαντικό για αυτόν, τότε είτε έχει βάση είτε δεν έχει βάση αυτή η καταγγελία και η μήνυση, σε συλλαμβάνουν, σου φοράν χειροπέδες, σου κάνουν δακτυλοσκόπηση, σε φωτογραφίζουν σαν ένα κοινό εγκληματία, μέχρι που να εκδικαστεί η υπόθεση και να αποδείξεις ενδεχομένως ότι δεν είσαι ελέφαντας. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πολιτικό μέτρο. Δηλαδή, διάφοροι πολιτικοί στην Ελλάδα, να δώσω ένα παράδειγμα, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος έχει μια προδιάθεση απέναντι στις μηνύσεις και τα νομικά μέτρα. Αντί να απαντήσουν ως οφείλουν ως δημόσια πρόσωπα, γιατί αυτό πρέπει να κάνει ένα δημόσιο πρόσωπο, το άρθρο 12 της ΕΣΔΑ δίνει το δικαίωμα στο δημοσιογράφο, εξαιτίας του ότι ασκεί το δημόσιο έλεγχο, που είναι συνταγματικό στην Ελλάδα, να ασκεί υπερβολική ακόμα και κριτική που είναι πάνω από τα όρια που θα έπρεπε να έχει για έναν κοινό πολίτη. Και απέναντι σε αυτό, το δημόσιο πρόσωπο, ο πολιτικός, ο οποίος αυτοβούλως έχει εκτεθεί, ένα κομμάτι δηλαδή της δημόσιας έκθεσης και της λειτουργίας του είναι η απόφασή του να κρίνεται από τους πάντες. Αντί να απαντήσει λοιπόν αυτό το δημόσιο πρόσωπο, έχει πάρει αυτό το σκηνή κορδόνι στην Ελλάδα, αυτό το παραμύθι, και κάνει μηνύσεις, κάνει αγωγές, έγινε στα δικαστήρια. Ο κύριος Γιαννόπουλος, και δεν είναι κύριος, έχει πεθάνει, μου είχε κάνει 40 μηνύσεις. Και θα ήθελα να πω τώρα, με την ευκαιρία της, το ότι παραβρίσκεται εδώ και είναι μια εκδήλωση που συμμετέχει ο ΟΣΑ, για να δείτε πώς λειτουργεί η δημοσιογραφία στην Ελλάδα, ότι το 2011 στην ετήσια έκθεση του ΟΣΑ, χωρίς να κατονομάζει, είχε βάλει θέμα για τα προβλήματα που υπάρχουν στην απονομή της ελληνικής δικαιοσύνης και συγκεκριμένα στην υπόθεση ολιγάρχη Έλληνα, ο οποίος κατηγορείται στην Κύπρο για χρηματισμού συγκεκριμένου ανθρώπου και στα πλαίσια της δικαστικής συνδρομής η Ελλάδα δεν δίνει στοιχεία. Αυτό στον οποίο αναφερόταν ήταν ο Βιαννόπουλος. Δεν έγραψε ποτέ κανένας γι' αυτό τίποτα. Περάσαμε 3 χρόνια με τον Βιαννόπουλο, εξαιτίας του ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα διαφθοράς, όχι στην κοινωνία, αλλά στον τύπο πρωτίστως. Έκανε μηνύσεις και αγωγές εναντίον μου, εναντίον όποιου έγραφε. Μας περιέφερε δεξιά-αριστερά ως συκοφάντες και με τη μεγάλη μηντιακή δύναμη πυρός που είχε και κυρίως την οικονομική, κατάφερε να εμφανίζει τους δημοσιογράφους που όχι ασκούσαν κριτική, αλλά παρέθεταν γεγονότα ως συκοφάντες. Χρειάστηκε να περάσουν 4 ολόκληρα χρόνια ταλαιπωρίας και προσωπικής ταλαιπωρίας και φαντάζομαι και άλλων συναδέλφων όσων τολμήσαμε να μιλήσουμε, για να δικαιωθούμε στα δικαστήρια. Αυτά λοιπόν τα μέσα τα οποία χρησιμοποιούν. Και πρέπει, με την ευκαιρία της, του άλλου συμμετέχοντος που είναι κατά μία έννοια η κυβέρνηση μέσα του Γενικού Γραμματέως, επιτέλους η κυβέρνηση να προχωρήσει στην κατάργηση της αυτόφορης διαδικασίας σε ό,τι αφορά το πιθανό αδίκημα της συκοφαντικής διαφήμισης για τους δημοσιογράφους. Και να προχωρήσω παρακάτω, είναι απαραίτητο όταν κάποιος πολιτικός βουλευτής, ο οποίος έχει διάφορα ευεργετήματα, ο υπουργός και ο βουλευτής, ασυλίας, μηνύει κάποιον δημοσιογράφο, τότε πρέπει να θεσμοθετηθεί για λόγους ισονομίας και σεβασμού του ελληνικού συντάγματος. Η ασυλία την οποία έχει ο κάθε μηνυτής να έρεται αυτόματα, προκειμένου να έρθουν αντιμέτωποι, αφού επιλέγει τη δικαιοσύνη, στη δικαιοσύνη με ίσους όρους. Σκεφτείτε, να πούμε παράδειγμα τώρα, έναν κακομοίρη δημοσιογράφο που μπορεί να έχει μηνυθεί τη δεκαετία του 30 που ανέλαβε ο Μητσοτάκης, ο αείμνηστος Μητσοτάκης, που πέθανε πρόσφατα, ανέλαβε βουλευτής, να είχε μηνύσει το βουλευτή. Θα είχαν περάσει 80 χρόνια και δεν θα είχε ποτέ εκδικαστεί η υπόθεσή του, γιατί όλα τα χρόνια ο Μητσοτάκης, έφερε ένα τυχαίο παράδειγμα, ήταν βουλευτής. Άρα για ποια ισονομία μιλάμε και για ποια επιλογή νομικών μέτρων? Μιλάμε για μια υποκρισία που σκοπό έχει να εκφοβήσει τον δημοσιογράφο, να τον στείλει στα δικαστήρια, να τον βάλει να πληρώσει. Σκεφτείτε ότι κάθε μήνυση θέλει κατά μέσο όρο 2 με 2,5 χιλιάρικα για να πας και να αθωθείς. Βάλτε 70 μηνύσεις επί 2,5 χιλιάρικα. Πάμε στα 200.000 εισόδημα, το οποίο δεν είχε, ας πούμε, το περιοδικό,
για να μπορούν να πληρώσουν μηνύσεις. Αυτός λοιπόν είναι ο πραγματικός σκοπός. Είναι η ισοπαίδωση. Κύριε Κώστα, συγγνώμη, χαίρομαι που έχετε την ευκαιρία. Ναι, θα τα συζητήσουμε και στη συνέχεια αυτά. Απλά θα θέλουμε λίγο να συνεχίσουμε εδώ το διάλογο. Ίσως καλό θα ήταν να επιστρέψετε στο αρχικό ερώτημα σχετικά με το ρόλο της δημοσιογραφίας στη διασφάλιση του επαγγελματισμού. Και θα ήθελα τώρα να κάνω μια ερώτηση στον Ζαν Μισελ. Τι κάνουν οι δημοσιογράφοι και τα μίντια για να διασφαλίσουν ότι οι άνθρωποι εμπιστεύονται τα μίντια και πώς θα τα ξαναεμπιστευτούν? Δεν μιλάω μόνο για το περιβάλλον στο οποίο θα πρέπει να ζήσει ο δημοσιογράφος, αλλά για ό,τι μπορούν να κάνουν οι δημοσιογράφοι. Δεν θέλω να παίξω το δικηγόρο του διαβόλου, αλλά θα το κάνω, ειδικά μετά από αυτά που άκουσα για την αντικειμενικότητα. Θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο να είσαι αντικειμενικός, αλλά επίσης όμως είναι και ένα πολύ σημαντικό εναρκτήριο λάκτισμα, ας πούμε, γιατί δεν γίνεται να είσαι πλήρως αντικειμενικός, φυσικά, μπορείς όμως να είσαι και πλήρως υποκειμενικός, κάτι το οποίο είναι πολύ επικίνδυνο. Οπότε λοιπόν, δεν θέλω να καταστρέψουμε την αξία ουσιαστικά της αντικειμενικότητας, είναι ουσιαστικά να προσπαθείς να είσαι ειλικρινής, να προσπαθείς να παρουσιάζεις όσο πιο πολλές απόψεις είναι δυνατόν. Μιλήσαμε και για την ελευθερία του τύπου προηγουμένως. Κάτι ύψης της σημασίας φυσικά, κάτι πολύ σημαντικό και απαραίτητο. Πρέπει όμως να μιλήσουμε επίσης και για το δικαίωμα του λαού να έχει τη σωστή πληροφόρηση, γιατί γι' αυτό κάνουμε αυτή τη συζήτηση εδώ πέρα. Επίσης, θα ήθελα να διαφωνήσω με τον συνάδελφό μου εδώ όταν μίλησε για τους δημοσιογράφους οι οποίοι επιτρέπεται να εκφράζουν την άποψή τους. Θεωρώ ότι και αυτό είναι επικίνδυνο δυνητικά, γιατί αυτός είναι ο δρόμος προς την υποκειμενικότητα, ακόμα και αν η γνώμη βασίζεται σε γεγονότα. Ο λόγος του δημοσιογράφου, ο ρόλος, συγγνώμη, του δημοσιογράφου, ειδικά όταν μιλάει για υποθέσεις απάτης ή διαφθοράς, είναι να δώσει στο κοινό όσο πιο πολλές πληροφορίες γίνεται, από όσο πιο πολλές διαφορετικές πηγές γίνεται, για να μπορέσει να επιτρέψει στο κοινό, να δώσει την ευκαιρία στο κοινό να δημιουργήσει τη δική του άποψη. Γιατί τα μέσα έχουν πολύ ισχυρά εργαλεία στα χέρια τους. Μπορούν να γίνουν πολύ θετικά, πολύ καλά, αλλά μπορούν να γίνουν όμως και καταστροφικά αυτά τα εργαλεία. Έχουμε σίγουρα πολλά παραδείγματα στις πρόσφατες ειδήσεις που είδαμε ότι τα μέσα προσπάθησαν να χειραγωγήσουν την άποψη του κοινού στις αμερικανικές εκλογές, για παράδειγμα, με τα δημόσια debate, δημόσιες συζητήσεις για το Brexit και το δημοψήφισμα που έγινε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι λοιπόν σημαντικό να κρατάμε στο μυαλό μας αυτό το πράγμα, ότι στην καρδιά, στη συμπεριφορά του δημοσιογράφου θα έπρεπε να είναι το δημόσιο κοινό. Εάν δεν είναι για το καλό του κόσμου, καλό θα ήταν να μην το αναφέρουμε. Και μιλήσαμε και για τους επαγγελματίες δημοσιογράφους επίσης. Είναι σημαντικό να μιλάμε μόνο για επαγγελματίες δημοσιογράφους. Όταν μιλάμε για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα social media, που είναι μια νέα πηγή πληροφοριών, είναι επίσης και μια πηγή πιθανής σύγχυσης. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν δημιουργήσει, ας πούμε, τη δημοσιογραφία του πολίτη. Αυτό δεν είναι πάντα θετικό, δεν είναι πάντα καλό. Ίσως να υπερβάλλω λίγο με αυτό που λέω, αλλά πρέπει να παίρνουμε τη δημοσιογραφία στα σοβαρά. Τι πιστεύετε εσείς? Αν θα μπαίνατε σε ένα αεροπλάνο, αν μαθαίνατε ότι ο πιλότος είναι απλά ένας πολίτης, θα πηγαίνατε στο νοσοκομείο να σας χειρουργήσει ένας γιατρός, αν ξέρατε ότι είναι απλά ένας πολίτης? Όχι, πρέπει να είσαι επαγγελματίας. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτοί όταν μιλάμε για τον νέο κόσμο που είναι ανοιχτός για όλους, για όλες τις απόψεις, τα νέα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Καλό θα ήταν να βάζουμε μερικούς κανόνες, ακόμα και στον χώρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ζαν Μισελ. Να προσθέσω κάτι για να μην παρεξηγηθώ στην ερμηνεία. Δεν θεωρώ ότι πρέπει να κυλήσουμε στον υποκειμενισμό κάτω από το επιχείρημα ότι όλα είναι υποκειμενικά και ότι και εμείς είμαστε υποκειμενικοί. Είπα ότι πρέπει να διαχωρίσουμε καταρχήν την προπαγάνδα από τη δημοσιογραφία
Και ως δεύτερο στοιχείο διαχωρισμού, να διαχωρίσουμε το στοιχείο από την άποψη. Το έγκλημα καθουσιώσεως της δημοσιογραφίας δεν είναι η άποψη. Οι εφημερίδες και τα κανάλια είναι γεμάτα από ανθρώπους που αρθρογραφούν ή λένε την άποψή τους ως σχολιαστές. Αυτό είναι η ερμηνεία του καθενός πάνω σε πραγματικά γεγονότα. Η άποψή μου λοιπόν είναι ότι πρέπει αυτό που εκφράζει ο δημοσιογράφος να είναι το αποτέλεσμα της έρευνας, η είδηση, το γεγονός και από εκεί και πέρα με εντιμότητα προς τον πολίτη, τον ακροατή, τον αναγνώστη να λέει ότι αυτό που θα σας πω τώρα είναι η άποψή μου. Αυτό εννοούσα και όχι ότι πρέπει να στο όνομα ότι δεν υπάρχει αντικειμενικότητα να κατρακυλήσουμε στον υποκειμενισμό. Σε ό,τι αφορά τα μέσα δικτύωσης, τη δημοσιογραφία του πολίτη, όντως είναι κάτι πάρα πολύ επικίνδυνο και είναι πάρα πολύ ρομαντικό. Αν γκουγκλάρετε κάπου τώρα για το ταξίδι του ανθρώπου στο φεγγάρι, θα βρείτε μερικές χιλιάδες sites που γράφουν ότι δεν πήγε ο άνθρωπος στο φεγγάρι και μια θεωρία συνωμοσίας. Άρα λοιπόν, καταλαβαίνει κάποιος, από ένα παράδειγμα και μόνο, ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Είναι πάρα πολύ γοητευτικό. Μπορεί να επέφερε ακόμα και ανατροπές στο πολιτικό κατεστημένο στη διάρκεια διαφόρων διαδηλώσεων στην Αίγυπτο ή όπου αλλού, αλλά δεν είναι δημοσιογραφία. Είναι αυτό το οποίο εκφράζει ο πολίτης και πρέπει να μάθει να εκπαιδευτεί ο κόσμος να το φιλτράρει και να μην το εμπιστεύεται. Δεν μπορούμε πραγματικά να βάλουμε έναν πολίτη, επειδή δείχνει ότι τα καταφέρνει καλά, να οδηγήσει ένα αεροπλάνο στο οποίο επιβαίνουν 150 άνθρωποι. May I say something here? Head. Να σας πω κάτι εδώ. Ας το πούμε, στην ευρύτερη αριστερή διανόηση του 2010 και 2011 ήταν έτσι μια εποχή ιδιαίτερη. Και τότε αυτοί που είναι έτσι υπέρ του τεχνολογικού δαρβινισμού ή technologist, όπως λένε στη βιβλιογραφία, είχαν εντυπωσιαστεί από τη δύναμη του social media να κάνουν επαναστάσεις όπως η Αραβική Άνοιξη, να κινητοποιούν ανθρώπους ακόμη και σε φτωχές περιοχές με ένα smartphone. Θέλω να γυρίσω πάλι σε αυτό το οποίο υποτίθεται εκπροσωπώ, δηλαδή με ένας regulator. Εντάξει, οπότε θα μιλήσω έτσι, όχι ως πολίτης. Εδώ ξανά μπαίνει η ευθύνη της πολιτείας. Δηλαδή, νομίζω ξανά η πολιτεία πρέπει να ενδυναμώσει τη δυνατότητα των πολιτών να έχουν πρόσβαση σε όσο το δυνατόν περισσότερη πληροφορία. Θέλουμε ανοιχτές βάσεις δεδομένων, να είναι free flow of data. Και βέβαια, εδώ το θέμα επίσης για να ενισχυθεί η δημοσιογραφία είναι και να ενισχύσουμε και τις ψηφιακές δεξιότητες των δημοσιογράφων. Νομίζω πολλά θέματα θα είχαν λυθεί αν υπήρχαν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες ρύθμισης όσον αφορά τη διαφήμιση που έχει να κάνει πάρα πολύ με τους news aggregator και provider όπως ας πούμε η Google, η οποία με τους δικούς της αλγόριθμους καθοδηγεί τους πολίτες σε συγκεκριμένες ειδήσεις, συγκεκριμένες διαφημίσεις και κατανάλωση περιεχομένου. Αν ανοίγαμε θέματα πνευματικών δικαιωμάτων, και εμείς, σας το λέω έτσι και ως είδηση, θα στηρίξουμε το αίτημα των Γερμανών εκδοτών ότι η Google πρέπει να αποδίδει οτιδήποτε μεταφέρει στο διαδίκτυο ως περιεχόμενο, οτιδήποτε μπαίνει ως περιεχόμενο και έχει όνομα του συντάκτη πρέπει να αμείβεται. Δεν είμαστε κατά της Google, απλώς είμαστε υπέρ της απονομής της πνευματικής ιδιοξίας στο διαδίκτυο και γιατί όχι και στο Facebook και σε άλλα έτσι μορφές κοινωνικής δικτύωσης. Στην αναθεώρηση οδηγίες για τα οπτικοακουστικά μέσα, για παράδειγμα, τα δικαιώματα στην κατανάλωση βίντεο υπάρχουν. Το ίδιο πρέπει να γίνει και όσον αφορά τη διάδοση είδηση στο διαδίκτυο από τους news provider. Και ένα πολύ σημαντικό θέμα, βέβαια, το οποίο θα μπορούσε να βοηθήσει, έχει να κάνει με αυτό που λέμε καταπολέμηση λογοκλοπής, οι οποίες μπορεί να είναι πολλές μορφές. Δηλαδή, εγώ κλέβω ένα άθρο του Κώστα, όλο τον τίτλο, ή κλέβω μόνο τον τίτλο σου, ή κλέβω ένα μέρος. Υπάρχουν πολλές μορφές. Και γι' αυτό, χωρίς να θέλω να φάω πολύ χρόνο, απλώς συστήσαμε προσφάτως ένα μητρό για τα διαδικτυακά μέσα ενημέρωσης στην Ελλάδα και την επόμενη εβδομάδα σχεδιάζουμε να δώσουμε και τους πρώτους κωδικούς από το λογισμικό της λογοκλοπής που θα χρησιμοποιηθεί για αυτό το σκοπό αυτό.
Any comment, Jean-Michel, on that before I move to the... Υπάρχει κάποιο σχόλιο για κύριε Jean-Michel, θέλατε κανένα σχόλιο να κάνετε? Okay. So, όχι. Let me, since we are running out of time, μας τελειώνει ο χρόνος λοιπόν και το περιχόμενο αυτής της συζήτησης δεν είναι μόνο είναι η ρόλη για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης αλλά και για τους πολίτες. Τι ρόλο μπορεί να παίξει ο πολίτης στην καλή διακυβέρνηση της χώρας? Έχουμε μαζί μας σήμερα τον κύριο Βασίλη Σωτηρόπουλο, ο οποίος είναι ο σύνηγορος του πολίτη εδώ στην περιοχή της Αττικής. Οι πολίτες θεωρούν ότι ο σύνηγορος του πολίτη είναι μια αξιόπιστη πηγή στην οποία μπορούν να πάνε όταν έχουν να καταθέσουν κάποιο παράπονο, κάποια καταγγελία για την διοίκηση, για την κυβέρνηση. Κύριε Σωτηρόπουλε, λοιπόν, θα ήθελα να μας δώσετε μερικές παραπάνω πληροφορίες, να μας πείτε την άποψή σας για τον ρόλο του συνήγορου του πολίτη και γιατί αυτό είναι σημαντικός για τους πολίτες, για την επικοινωνία των πολιτών, αλλά και για να προωθήσουν την διαφάνεια στη διοίκηση. Ευχαριστώ πολύ. Ο ρόλος του συμπαραστάτη του πολίτη και της επιχείρησης, όπως και ο ρόλος του συνηγόρου του πολίτη, είναι να δέχεται τις καταγγελίες των πολιτών για κακοδιοίκηση από τις δημόσιες υπηρεσίες και να διαμεσολαβεί για την επίλυση των σχετικών προβλημάτων. Αυτό σημαίνει ότι αναγνωρίζεται στον πολίτη ένα δικαίωμα πέρα από το κλασικό του να πάει στο δικαστήριο, να ζητήσει την ακύρωση, να κάνει μια μήνυση ή να διεκδικήσει την δικαστική προστασία. Του δίνει το δικαίωμα δηλαδή του πολίτη να ασκήσει έναν σαν ελεγκτικό ρόλο, σαν, όπως και ο ρόλος του δημοσιογράφου που είναι και αυτός ελεγκτικός. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου λέει ότι ο τύπος είναι ένα δημόσιο μαντρόσκυλο, ένα bulldog, ένα public watchdog. Έτσι λοιπόν και ο πολίτης αρχίζει σιγά σιγά να αποκτά έναν ελεγκτικό ρόλο κατά κάποιο τρόπο. Μάλιστα στην περιφέρεια Αττικής έχω τη χαρά να έχω και την υποστήριξη από όλες τις παρατάξεις και να μπορέσω να προωθήσω ακόμα περισσότερο αυτό το ρόλο σε επιμέρους θέματα, όπως είναι για παράδειγμα η πρόσβαση στα έγγραφα. Ξέρετε πόσο δύσκολο είναι να πάρετε ένα αντίγραφο από ένα δημόσιο έγγραφο το οποίο κάποιοι μανδαρίνοι μπορεί να το κρατάνε κλειδωμένο σαν να είναι προσωπική τους πνευματική ιδιοκτησία μέσα σε ένα μπαούλο και να κρύβονται πίσω από έννοιες όπως είναι δεν έχει ένομο συμφέρον τα προσωπικά δεδομένα του άλλου και οτιδήποτε τέτοιο. Λοιπόν, εμείς είπαμε στην Περιφέρεια Αττικής ότι αυτό πρέπει, στο μέτρο του νόμου βέβαια, αλλά και με πιο ανοιχτές ερμηνείες να βελτιωθεί και να δώσουμε μεγαλύτερη δυνατότητα πρόσβασης στους πολίτες. Για παράδειγμα, όταν λέμε ένομο συμφέρον, το ατομικό ένομο συμφέρον που πρέπει να έχει ο πολίτης. Πρέπει να το έχει, ναι. Αλλά όταν μιλάμε για έγγραφα τα οποία ούτως ή άλλως πρέπει να αναρτηθούν στη διάβια ή να αναρτηθούν στις ιστοσελίδες της περιφέρειας ή σε ιστοσελίδες που ο νόμος επιβάλλει την δημοσίευσή τους, θεωρούμε ότι είναι υπερβολή όταν πια θα έρθει και ο πολίτης που δεν έχει την πρόσβαση στα διαδικτυακά μέσα να έρθει να ζητήσει το αντίγραφο στη φυσική του μορφή, αφού είναι κάτι αναρτημένο, γιατί να πρέπει να εξετάσεις ειδικά το άμεσο ειδικό ένομο συμφέρον, το προσωπικό που έχει ο συγκεκριμένος. Γι' αυτό το λόγο, εγώ έχω προτείνει στην περιφέρεια και γίνει δεκτό αυτό, ότι πρέπει όταν μιλάμε για έγγραφα που ούτως ή άλλως δημοσιεύονται, είτε σε ΦΕΚ, είτε στη Διάβια, είτε στο site της περιφέρειας, που ο νόμος το επιβάλλει, δεν θα εξετάζουμε την προϋπόθεση του ειδικού ενόμου συμφέροντος. Και αυτό έρχεται πολύ κοντά και σε μια πολύ σύγχρονη μορφή δημοσιογραφίας, που είναι η δημοσιογραφία των δεδομένων, που πια μετατοπίζεται το ενδιαφέρον στους ανθρώπους που κάνουν δημοσιογραφία, βγάζοντας, αποκαλύπτοντας κείμενα που είτε θεωρούνται απόρριτα, είτε θεωρούνται ευαίσθητα, είτε διαβαθμισμένα, είτε οτιδήποτε. Δεν σημαίνει ότι καταργούνται φυσικά οι νομοθεσίες για τα περιορισμένα έγγραφα. Θυμίζω και τις υποθέσεις τις πολύ γνωστές διεθνώς, όπως ο Snowden που αποκάλυψε πράγματα για τις μυστικές υπηρεσίες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι νέοι ρόλοι αυτοί και για τους πολίτες και για τους δημοσιογράφους. Και ακτιβιστικά μπορεί κάποιες φορές να σπάσεις και να πάρεις το ρίσκο και να σπάσεις και τη νομική δέσμευση επικαλούμενος άλλα δικαιώματα πολύ πιο σημαντικά από τις διατάξεις της συγκεκριμένης. Ας πούμε το δημόσιο συμφέρον. Ας πούμε τις διατάξεις της ΕΣΔΑ που λέει ότι καθένας έχει το δικαίωμα όχι μόνο να διαδίδει τη γνώμη του αλλά και να μεταδίδει πληροφορία. Βέβαια, η ΕΣΔΑ έχει και τη δεύτερη παράγραφο που λέει, όχι μόνο για δημοσιογράφους και για τους πολίτες, για όλους, που λέει ότι αυτό το δικαίωμα της ελευθερίας της μετάδοσης των πληροφοριών
συνεπάγεται καθήκοντα και ευθύνες. Δηλαδή, θέλει να πει ότι εντάξει, υπάρχουν και κάποια όρια τα οποία ορίζονται από τον νόμο. Τώρα, για τα προσωπικά δεδομένα, θέλω να σας πω και εδώ κάτι. Υπάρχει αντίληψη ότι όταν είναι κάτι προσωπικό δεδομένο, είναι ένα τοτέμ το οποίο δεν το αγγίζουμε, ένα ταμπού, είναι μια ιερή αγελάδα. Είναι... Ο κ. Βαξεβάνης την έχει πατήσει πολύ άσχημα με τα προσωπικά δεδομένα. Θυμίζω την υπόθεση της Λίσας Λαγκάρντ. Δεν είναι αλήθεια. Όταν λέμε προσωπικά δεδομένα, εννοούμε ότι απλώς πρέπει να τηρηθούν ορισμένοι κανόνες, που και μάλιστα για τη δημοσιογραφική χρήση των προσωπικών δεδομένων υπάρχουν και πολύ μεγάλες εξαιρέσεις από τον νόμο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, το νόμο 2472. Όταν λέμε προσωπικά δεδομένα, εννοούμε το πολύ απλό, ότι η δημόσια υπηρεσία πριν δώσει το αντίγραφο σε αυτό που το ζητάει, πρέπει απλά, πολύ απλά, να έχει προηγουμένως ενημερώσει το υποκείμενο των δεδομένων. Δηλαδή αυτό το λέει ξεκάθαρο νόμος. Δεν σου απαγορεύει να δώσεις το αντίγραφο εξορισμού. Απλώς πρέπει να τηρήσεις ορισμένες διαδικασίες. Να ελέγξεις αν είναι σχετικό το δεδομένο που ζητάει αυτός που το ζητάει με αυτό που επιδιώκει να κάνει. Και σίγουρα να έχει γνώση ο άνθρωπος στον οποίο αναφέρονται οι πληροφορίες ότι θα δοθούν τα δεδομένα του σε τρίτους. Εντάξει, υπάρχουν και απαγορεύσεις φυσικά. Σαφέστατα υπάρχουν και τα ευαίσθητα δεδομένα, τα δεδομένα υγείας, το ιατρικό απόρριτο, όλα αυτά τα οποία πρέπει να είναι πολύ πιο προστατευμένα και που δεν μπορεί καθένας φυσικά να μπει και να πάρει αντίγραφα από ό,τι θέλει. Αλλά είναι τόσο αναλυτικά ρυθμισμένα αυτά τα πράγματα και τόσο πολύ επεξεργασμένα και από την αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων που δεν δέχομαι πια ως δικαιολογία, δεν δίνουμε αντίγραφα εξορισμού επειδή είναι προσωπικά δεδομένα. Τώρα, ο πολίτης, όπως είπαμε, έχει νέους ρόλους για την καταπολέμηση της διαφθοράς και την επικράτηση της δημόσιας ακεραιότητας. Αυτός ο ρόλος τον φέρνει πολύ κοντά στην έννοια του δημοσιογράφου, χωρίς να τον ταυτίζει. Θυμίζω ένα γενικό σχόλιο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών το 2011 για το ρόλο της δημοσιογραφίας. Εκεί έλεγε ότι εξισώνουμε τη δημοσιογραφία των πολιτών όσον αφορά τι, την ελευθερία της έκφρασης, την ελευθερία της μετάδοσης των πληροφοριών, με την κλασική έντυπη και ηλεκτρονική δημοσιογραφία, για να μην δώσουμε περισσότερα δικαιώματα, με αυτή τη λογική, έτσι, ότι δεν θα δώσουμε περισσότερα δικαιώματα σε μια κατηγορία πολιτών που είναι οι επαγγελματίες δημοσιογράφοι, θα αναγνωρίσουμε ότι και οι πολίτες μπορούν να έχουν τα blog τους και την ελευθερία της έκφρασής τους. Όμως, παράλληλα, θα έχουν και τις ίδιες υποχρεώσεις. Δηλαδή, οι διοντολογικοί κανόνες που ισχύουν και για τους δημοσιογράφους, επειδή είναι μέλη οργανώσεων όπως είναι οι ενώσεις συντακτών, πρέπει με κάποιο τρόπο να αναγνωρίζεται ότι δεσμεύουν και τους πολίτες όταν μιλάνε δημόσια. Καθένας που μιλάει δημόσια πρέπει να σκέφτεται ότι οφείλει να σέβεται την προσωπικότητα του άλλου, ας πούμε, ή να διαχωρίζει. Εκεί πια μπαίνουμε και σε πιο μεγάλες διακρίσεις, όπως αυτές που ακούσαμε πριν. Είναι συναλλακτική υποχρέωση του τύπου, άρα και αυτού που δημοσιογραφεί, χωρίς να έχει την τυπική ιδιότητα του δημοσιογράφου, να διαχωρίζει την είδηση από το σχόλιο με κάποιο τρόπο. Να ενδεχομένως να παραθέτει και περισσότερες απόψεις όταν ακολουθεί μία έκδοχη. Ή να σέβεται το τεκμήριο της αθότητας. Δεν μπορείς να πεις ότι ο άλλος είναι απατεώνας τη στιγμή που δεν έχει ακόμα, ας πούμε, δικαστία μετάκλητα. Εντάξει, μπορείς απλώς να παραθέσεις... Είναι μια μεγάλη κουβέντα νομική. Το τεκμήριο της αθότητας δεσμεύει το κράτος, ναι, καταρχήν, τις αρχές του και με επέκταση της νομολογίας της ΕΣΔΑ και τους πολιτικούς. Σωστά. Όποιος άλλος, ειδικά ο δημοσιογράφος, κρίνει τρίτο, παίρνει την ευθύνη της κρίσης, τον λόγο του, είτε αυτή είναι ποινική είτε αλλού είδους. Το τεκμήριο της αθότητας όμως κακώς έχει δημιουργηθεί στην Ελλάδα η εντύπωση από μεγαλοδικηγόρους που θέλουν να προστατεύσουν τα μεγαλό συμφέροντα αυτών που εκπροσωπούν. Γιατί βγαίνει ο δημοσιογράφος στη τηλεόραση και λέει: Ο Άκης, βρήκαμε νέο λογαριασμό. Κοίταξε, πρέπει να κρατάς μια επιφύλαξη όμως. Πρέπει να πεις ότι ο φερόμενος. Όχι, δεν εννοώ αυτό. Εννοώ αυτό το οποίο καταλήγει απαγορευτικό. Ναι. Το τεκμήριο της αθότητας, καταρχήν, ο κάθε άνθρωπος είναι αθώος μέχρι να αποδειχθεί η ενοχή του. Ακριβώς. Ο δημοσιογράφος όμως παραθέτει στοιχεία που αποδεικνύουν την ενοχή κάποιου, δεν μπορεί να τα φάει και να τα χωνέψει μέχρι να γίνει η εκδίκαση της υπόθεσης. Οφείλει να τα παρουσιάσει. Έχει το δικαίωμα να τα παρουσιάσει. Σαφέστατα. Αυτό λέμε. Πρέπει να σαφέστατα κάνουμε... έχει το δικαίωμα. Γιατί υπάρχει ένα κόλπο με το τεκμήριο της αθότητας που όπως και άλλα πολλές δημοκρατικές κατακτήσεις χρησιμοποιούνται ενάντια στο δημοσιογράφο. Πολύ σωστά. Το τεκμήριο δεσμεύει το δικαστήριο, την αστυνομία και τους πολιτικούς. Αν μπορείτε παρακαλώ να μιλάτε ένα-ένα γιατί οι διερμηνήσεις είναι δύσκολο να σας παρακολουθήσουμε για τους δύο. Εντάξει, θα βάλω μία τελεία. Πράγματι, το τεκμήριο της αθότητας, παρόλο που περιλαμβάνεται στους κώδικες διοντολογίας των ενώσεων συντακτών, όπως και της ΕΣΥΑ,
δεν μπορούμε να το εκλάβουμε ότι αποκλίνει, απαγορεύει από την παράθεση στοιχείων. Προφανώς, όταν υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία για εγκληματικές δραστηριότητες, σαφέστατα μπορεί και οφείλει κιόλας ο δημοσιογράφος να τα παραθέσει όλα αυτά. Δηλαδή, θέλω να πω ότι την ηθική υποχρέωση που έχει όχι μόνο ο δημοσιογράφος, αλλά ο κάθε άνθρωπος να ακούει και αυτόν τον οποίος κατηγορείται, αλλά κυρίως να αποδέχεται την παράκλησή του ότι πίστεψε με μαθός, δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως επιχείρημα στεγανοποίησης. Αν ο δημοσιογράφος έχει τον λογαριασμό που αποδεικνύει ότι ο κύριος Κρέτσος, ως Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου, έχει πάρει μίζα. Τυχαίο το. Όχι, είπα επειδή ξέρω ότι θα παραξηγηθεί ο Γενικός και ότι δεν υπάρχει περίπτωση να πάρει μίζα. Γι' αυτό. Λοιπόν, εάν λοιπόν το έχει, αυτό έχει δικαίωμα να το παραθέσει. Δεν μπορεί να έρθει και να το πει. Προφανώς, τα στοιχεία. Ο άλλος δεν το παραθέτει γιατί εγώ έχω το τεκμήριο της αθωότητας. Αυτό δεσμεύει τις αρχές. Δεσμεύει την αστυνομία. Αυτό που απαγορεύεται είναι οι ανεπιφύλακτες κρίσεις, σαν να κάνεις ο ίδιος το δικαστή. Εντάξει, είναι διακριτή η ρόλη. Αν κάποιος το κάνει, θα υποστεί. Πάλι αυτό, δεν αυτό μιλάμε για απαγόρευση. Είναι. Μιλάμε για ποινική, για ποινική ευθύνη που έχει. Ευθύνη, πάλι ακριβώς. Δεν μπορούμε να απαγορεύσουμε. Απλά μπορούμε να τον τιμωρήσουμε ποινικά. Μισό λεπτό. Αν μπορούμε να τον τιμωρήσουμε, ποινικά. Εντάξει, το ίδιο πράγμα λέμε τώρα, μην επανέλθουμε στο το ίδιο. Πράγμα λέμε. Λέμε το ίδιο πράγμα. Λοιπόν, άρα, για να βάλω μία τελεία σε αυτή την πρώτη τοποθέτηση, νέοι ρόλοι για τους πολίτες. Ο ρόλος του συμπαραστάτου του πολίτη είναι να ενισχύει τη φωνή του πολίτη προς την δημόσια εξουσία όταν επισημαίνονται προβλήματα κακοδιοίκησης. Και ένα τελευταίο θέλω να θυμίσω, γιατί εγώ είμαι και blogger από το 2005 και παραμένω ανεξάρτητα από άλλες ιδιότητες. Πράγματι, τα blog έχουν δώσει φωνή σε ανθρώπους που δεν θα την είχαν πιο πριν. Έχουμε δει όμως και πολύ μεγάλες στρεβλώσεις, έχουμε δει κακοποιήσεις, έχουμε δει παραβάσεις. Η απάντηση δεν είναι φυσικά η απαγόρευση του ενός πράγματος ή του άλλου, αλλά η εκπαίδευση, η εξοικείωση με τις δεοντολογικές υποχρεώσεις που έχουμε όλοι όταν μιλάμε δημόσια. Θέλω να θυμίσω πάρα πολύ την ιστορία της Αμαλίας Καλυβίνου. Θυμάστε ενδεχομένως, 2006-2007, μια ασθενής, μια καρκινοπαθής, η οποία έφτιαξε ένα blog και έγραψε όλα τα φακελάκια που τη ζητούσαν οι γιατροί για να διαγνωστεί και για να θεραπευτεί, τα λάθη που κάνανε, τους κατήγγειλε, χωρίς καμία επιφύλαξη, είπε όλη της την ιστορία, έφυγε δυστυχώς από τη ζωή. Είναι ένα εμβληματικό πρόσωπο για την ελληνική μπλογκόσφαιρα και για τα social media. Θέλω να θυμίσω την ιστορία της ως ένα παράδειγμα ανθρώπου που υπέφερε, που έφυγε από τη ζωή, που κατήγγειλε τη διαφθορά στο δημόσιο τομέα και στον ιδιωτικό και που πρέπει να παραμείνει κάτι που δεν θα το ξεχάσουμε και που θα κάνουμε βήματα για να δικαιώσουμε και τη μνήμη της. Θα ήθελα να μιλήσω για τη σημασία του κοινωνικού ρόλου των μέσων. Σήμερα το πρωί ένας από τους ομιλητές είπε ξεκάθαρα ότι τα μέσα έχουν ένα ρόλο όσον αφορά την κοινωνική συνοχή. Και αυτό είναι σωστό, είναι αλήθεια. Αν κάποιος αισθάνεται εκτός και θεωρεί ότι δεν θα παίξουν μαζί του οι υπόλοιποι, τον κάνει να αισθάνεται πολύ άσχημα και το χειρότερο είναι ότι η πολιτική και, και τα μέσα μάλλον είναι μαζί στο ίδιο κρεβάτι, όπως και να το κάνουμε. Τα μέσα λοιπόν πρέπει να συμπεριφέρονται υπεύθυνα και φυσικά και είναι σημαντικό το τεκμήριο της αθωότητας. Είναι ηθικό μας καθήκον αυτό, αδιαμφισβήτητο. Εσείς έχετε μια εμπειρία από το Ηνωμένο Βασίλειο, όπως είπατε, γιατί αναφέρατε ότι η αστυνομία είχε εμπλακεί σε ένα σκάνδαλο και οι δημοσιογράφοι έπρεπε να παραιτηθούν, είχε κλείσει εφημερίδα και πιστεύω ότι είναι σημαντικό να δείξουμε πως κάτι μπορεί να γίνει όντως για όλα αυτά τα κακοσκήμενα όχι μόνο στον πολιτικό κόσμο αλλά και στα μέσα, γιατί και τα μέσα δεν είναι πάντα αθώα. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό παράδειγμα
Θα σας πω, ένα εβδομαδιαίο τηλεοπτικό πρόγραμμα, το Πανόραμα, που είναι στο Ηνωμένο Βασίλειο, είναι το αρχέτυπο, ας πούμε, της ερευνητικής δημοσιογραφίας και επίσης έχουν καταλήξει πολλές φορές και σε λανθασμένα συμπεράσματα. Υπήρχε μια περίπτωση, μεγάλη σημαντική υπόθεση παιδικής κακοποίησης και κατηγορήθηκε κάποιος λανθασμένα βάσει διαφόρων μαρτυριών, συνεντεύξεων, αλλά ήταν λάθος όμως, δεν ήταν σωστό, ήταν αθώος. Πάντα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Δεν ακούω πολύ καλά. Θα ανοίξουμε τώρα το διάλογο με το κοινό για ερωταπαντήσεις. Ονομάζομαι Σπύρος Μάτσας και θα ήθελα να σας πω. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι σχετικά με τα όρια ανάμεσα στην προπαγάνδα, την αντικειμενική πληροφόρηση, η οποία είναι κιόλας η ευθύνη του αντικειμενικού δημοσιογράφου. Μπορείστε να με βοηθήσετε λίγο σε αυτό, ποια είναι τα όρια, θα μπορείτε να μου δώσετε μια ιδέα. Πότε δηλαδή έχουμε προπαγάνδα, πότε έχουμε τη χειραγώγηση της δημόσιας γνώμης και πού έχουμε αντικειμενική δημοσιογραφία. Ευχαριστώ. Τα όρια ανάμεσα σε αυτές τις κατηγορίες είναι λίγο θολά. Αυτό ισχύει. Αυτό όμως που δεν είναι θολό είναι ότι πριν να μιλήσουμε για την προπαγάνδα, μιλάμε για τις δημόσιες σχέσεις, για αρχή. Και όσον αφορά τις δημόσιες σχέσεις, λοιπόν, θέλουμε να βεβαιωθούμε ότι ως οργάνωση, ας πούμε, ως θεσμός, έχεις πληροφορίες στα χέρια σου, θέλεις να τις δημοσιεύσεις και πρέπει να... Θέλεις, ας πούμε, να τις κάνεις γνωστές στο κοινό αυτές τις πληροφορίες. Η διαφορά, λοιπόν, με τα νέα και τις ειδήσεις είναι ότι αν οι δημοσιογράφοι κάνουν σωστά τη δουλειά τους, θα δημοσιεύσουν νέα και ειδήσεις τα οποία δεν θέλουν οι κυβερνήσεις να δημοσιευθούν. Όταν όμως μιλάμε για την ερευνητική δημοσιογραφία, σημαίνει ότι οι αρχές μάλλον δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Όταν μιλάμε για την χειραγώγηση της δημόσιας γνώμης, εδώ είναι που είναι θολά τα όρια πολύ, γιατί ορισμένοι δημοσιογράφοι, ίσως εσείς να διαφωνήσετε μαζί μου, αλλά ορισμένοι δημοσιογράφοι πιστεύουν ότι ενημερώνουν το κοινό και δεν γνωρίζουν τα δικά τους όρια. Θεωρούν ότι κάνουν σωστή δουλειά, αλλά αντίθετα όμως, απλά έχει, ας πούμε, φουσκώσει το κεφάλι τους από τη δική τους υποκειμενική άποψη. Θα ήθελα να επιστρέψω πίσω στο παράδειγμα της κάλυψης του δημοψηφίσματος για το Brexit στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είχαν εμφανιστεί ένα σωρό ειδήσεις. Η πιο διάσημη ήταν ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση 350 εκατομμύρια κάθε εβδομάδα για οικονομική στήριξη και λέγανε ότι εμείς θα δώσουμε αυτά τα χρήματα για μας, στον τομέα της δημόσιας υγείας, για παράδειγμα. Άλλοι λέγανε ότι αυτή η δημοσιογράφος, για παράδειγμα, ήταν υπέρ σίγουρα του Brexit. Άλλοι δημοσιογράφοι λέγανε ότι τη μέρα μετά το δημοψήφισμα, την 24 Ιουνίου, η Τουρκία θα έμπαινε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 75 εκατομμύρια Τούρκοι θα ξεκινούσαν πόλεμο ενάντια στο Ηνωμένο Βασίλειο. Δηλαδή, υπήρχαν ένα σωρό νέα. Ορισμένα από αυτά σίγουρα είχαν το σκοπό της χειραγώγησης. Σας απάντησα την ερώτησή σας. Όχι πλήρως. Γιατί αναφέρατε δύο πράγματα. Ενώ ο δημοσιογράφος... Ο δημοσιογράφος πρέπει να κάνει τη δουλειά του σωστά. Αυτό είπατε. Ποια είναι τα κριτήρια για ένα δημοσιογράφο να κάνει τη δουλειά του σωστά? Το πρώτο κριτήριο, πιστεύω, είναι ο έλεγχος. Αφού λοιπόν έχεις ελέγξει τις πληροφορίες σου και είσαι σίγουρος ότι είναι αληθής και γεγονότα, ναι, τότε μπορεί να το παρουσιάσεις ως γεγονός. Yes.
Τα σχόλια αυτά είναι εκτός μικροφόνου. Μπορώ να σχολιάσω κάτι σε αυτό. 30 seconds. Συνεχώς ο δημοσιογράφος ισορροπεί, άλλες φορές κατ' επιλογή του, άλλες φορές επειδή οι συνθήκες το επιβάλλουν, απάνω σε αυτή το σκηνή, που από τη μια μεριά είναι ενδεχομένως η προπαγάνδα, από την άλλη μεριά είναι δημόσιες σχέσεις. Από την άλλη μεριά είναι είδηση. Από τη μία δημόσιες σχέσεις, από την άλλη η ανάγκη του δημοσιογράφου και του κοινού στην πληροφόρηση. Υπάρχει ένα κριτήριο σε όλα αυτά. Κάποιος που τα κρίνει, μάλλον, όχι κριτήριο. Είναι ο κόσμος που επιλέγει το κανάλι του ραδιόφωνου ή την εφημερίδα. Να σας πω ένα παράδειγμα της προπαγάνδας από την θέση, την πολιτική. Μία εφημερίδα που πριν από τις εκλογές του 2015 γράφει «Ανίκανη αυτή η κυβέρνηση δεν έχει ούτε μια θέση για την εξωτερική πολιτική», αυτό είναι άποψη. Και είναι θεμητό. Η εφημερίδα που βγάζει όμως μία λευκή αρκούδα στο πρώτο θέμα και λέει «Με το ΣΥΡΙΖΑ έρχεται πολικό ψύχος», αυτό είναι προπαγάνδα. Μπορείς να πεις ότι αυτή η κυβέρνηση, η άλλη κυβέρνηση, η αξιωματική αντιπολίτευση εμπλέκεται σε σκάνδαλα. Έχει μια κακή θέση εξωτερικής πολιτικής. Έχει μια κακή θέση για την παιδεία. Οι άνθρωποι τους οποίους έχει βάλει να κυβερνούν είναι ανίκανοι. Αυτά είναι πολιτική, είναι αξιολόγηση. Είναι στα πλαίσια της δουλειάς του δημοσιογράφου. Το ότι σβήνουμε την ιστορία για να πούμε ότι αυτή η κυβέρνηση ή η επόμενη είναι κακή, γιατί αν βγει θα κόψει το γάλα στις κατσίκες, ή αν βγει το όχι στο δημοψήφισμα, η Ελλάδα πρόκειται να τυναχθεί, αυτό είναι προπαγάνδα. Μισό λεπτό, παρακαλώ. Χωρίς να χειραγωγηθούμε από λανθασμένα γεγονότα, μπορούμε επίσης να χειραγωγήσουμε και το κοινό με τις λέξεις που επιλέγουμε, το λεξιλόγιο που χρησιμοποιούμε. Ξανά, το παράδειγμα του Brexit. Υπάρχουν 3 εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες οι οποίοι ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο αυτή τη στιγμή. Όταν ξεκίνησε η καμπάνια για το δημοψήφισμα, τότε ήταν Ευρωπαίοι, μετά έγιναν Ευρωπαίοι πολίτες, μετά έγιναν Ευρωπαίοι μετανάστες. Μόνο και μόνο χρησιμοποιώντας αυτές τις λέξεις, κάνουν τους ανθρώπους να σκέφτονται με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Οπότε άλλες φορές μπορεί αυτό να είναι ύπουλο, άλλες φορές όχι και τόσο ύπουλο. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι ο Στέλιος Φαζάκης από τη Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης Διαφθοράς. Μια τοποθέτηση ήθελα να κάνω στα πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Είναι πολύ, πολύ ενδιαφέρον και πολύ ζέον το θέμα του ρόλου των μέσων ενημέρωσης και των πολιτών, φυσικά, της δύναμης που μπορεί να έχουν οι πολίτες μέσω θεσμών ή μέσω οργανώσεων σε έναν δημόσιο διάλογο. Έχει ενδιαφέρον να πούμε και να δούμε ότι μάλλον αυτός ο διάλογος που αφορά τα μίντια δεν ενδιαφέρει τα ίδια τα μίντια. Δηλαδή, έχουν κληθεί για την σημερινή διημερίδα εκατοντάδες δημοσιογράφοι από εμάς για τη διοργάνωση, για να προβληθεί. Ήρθανε κάποιοι δημοσιογράφοι, ήρθαν κυρίως στο πρώτο μέρος που ήταν οι υπουργοί που κάναν τις τοποθετήσεις τους. Φύγαν οι περισσότεροι, μείνανε κάποιοι, ήρθαν κάποιοι άλλοι, αλλά είναι ελάχιστοι και είναι προς τιμήν τους αυτό. Είναι προφανές ότι ο δημόσιος διάλογος, παρότι τα μίντια θεωρούν και έχουν εκ των πραγμάτων τη δύναμη και θεωρούν ότι είναι και δικαίωμά τους να το κάνουν, να διεξάγουν τέτοιο διάλογο, δεν δέχονται προφανώς την κριτική ή όχι την κριτική, δεν δέχονται καν τον διάλογο που διεξάγεται για τα ίδια. Δεν θέλουν να το προβάλλουν. Έχει ένα ενδιαφέρον αυτό σαν σημειολογία να το παρατηρήσουμε. Αν θα ήθελε να τοποθετηθεί κάποιος από τους προσκεκλημένους, θα είχε ένα ενδιαφέρον. Ευχαριστώ. Ναι, θα ήθελα παρακαλώ να σχολιάσω κάτι σε αυτό. Πριν από λίγο, όταν μιλούσαμε για τη διαφορά μεταξύ των δημόσιων σχέσεων και της προπαγάνδας και της μη ορθής πληροφόρησης, για να είμαστε λίγο δίκαιοι απέναντι στους συναδέλφους που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση, νομίζω ότι δεν είναι πολύ δίκαιο να τους κατηγορείτε που δεν δέχτηκαν την πρόσκληση.
ερώτησή σας, γιατί ως θεσμός, ως οργανισμός, παραμένει ο πειρασμός του να προσκαλέσει τους δημοσιογράφους για να γνωστοποιήσουν το μήνυμά σου. Όμως το πράγμα δεν πάει έτσι. Δηλαδή, εγώ θα ήθελα να συγχαρώ πραγματικά τους δημοσιογράφους που δεν ήρθαν, γιατί αν ήθελατε να έρθουν, πρέπει να τους δώσετε ένα καλό λόγο, όχι απλά να τους φυρίξετε και τύπου άντε λάτε, σας φυρίξαμε και κάντε τη δουλειά μας ή κάντε κάτι προς όφελός μας. Νομίζω ότι και αυτό είναι πολύ σημαντικό, εφόσον ήδη έχουμε αναφερθεί σε αυτά τα νέα μέσα. Δηλαδή, βλέπουμε ότι υπάρχει αυθονία πληροφοριών. Αν πιστεύετε εσείς ότι έχετε κάτι που αξίζει να δημοσιευθεί, τότε είναι δική σας δουλειά να το καταστήσετε προφανές, να καταλάβουν ότι είναι σημαντικό, και μετά ο δημοσιογράφος να αποφασίσει ότι αν είναι κάτι που αφορά το κοινό, ναι, να έρθει και να το γράψει. Συνήθως, το λάθος που είναι αρκετά συχνό σε όλες τις δομές, τους οργανισμούς, φορείς, τα υπουργεία, είναι ότι πιστεύουμε ότι τέτοιες εκδηλώσεις είναι εκδηλώσεις που από μόνες τους αποτελούν είδηση. Το θέμα όμως είναι ότι η είδηση αφορά το τι θα δείξετε στην πραγματικότητα. Ποια είναι δηλαδή τα γεγονότα που θα δείξετε για να μπορέσετε να παράξετε το αποτέλεσμα που θέλετε. Όχι απλά και μόνο επειδή βρεθήκαμε σήμερα εδώ και το συζητάμε. Αυτό δεν είναι είδηση. Άρα, ο δημοσιογράφος που δεν απάντησε, δεν ανταποκρίθηκε σε αυτή την πρόσκληση, κατά κάποιο τρόπο είναι υπεύθυνος, γιατί δεν θεώρησε ότι υπήρχε κάποιο γεγονός για το οποίο θα άξιζε να γράψει. Θέλω έτσι να πω κάτι. Με τον Ζαν Μισελ αντιμετωπίζω ότι είναι έτσι το πρόβλημα που έχουμε συναδέλφους, τους οποίους πρωτοσυνάντησα το 2012 όταν με συνέλαβαν για τη λίστα Λαγκάρτ και ήρθαν να μου πάρουν συνεντεύξεις και τους εξηγούσα τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Και δεν το πίστευαν. Και ο Ζαν Μισελ δεν καταλαβαίνει, δεν πιστεύει τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Ότι αυτό δεν είναι αποτέλεσμα καλού ή κακού χειρισμού, αλλά είναι αποτέλεσμα μιας παθογένειας. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, ο άνθρωπος που βγάζει την εφημερίδα, τυπώνει την εφημερίδα, διανέμει την εφημερίδα και είναι και υπόδικος, είναι ο ίδιος. Αυτός δεν θα στείλει σε αυτή την αίθουσα κάποιον να την καλύψει την εκδήλωση. Αυτό. Καλησπέρα και από μένα. Βασίλης Σημεωνίδης από το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Ήθελα να θέσω υπόψη σας, το έχουμε ζήσει όλοι. Στην Ελλάδα υπάρχει διαχρονικά μια τάση δαιμονιοποίησης του δημοσίου τομέα και των δημοσίων υπαλλήλων. Και σε αυτό κυρίαρχο λόγο ρόλο παίζουν και τα μέσα ενημέρωσης. Θα θέσω υπόψη σας δύο πραγματικά περιστατικά. Το πρώτο είναι το γεγονός ότι επί πολλά χρόνια ακούγαμε από προηγούμενες πολιτικές ηγεσίες ότι το δημόσιο ήταν 1 εκατομμύριο δημόσιοι υπάλληλοι, 1,5 εκατομμύριο δημόσιοι υπάλληλοι. Όταν ολοκληρώθηκε η απογραφή των δημοσίων υπαλλήλων από το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και αποδείχθηκε ότι πραγματικά το δημόσιο είναι κοντά στις 650.000 υπάλληλοι, συμπεριλαμβανομένων όμως των σωμάτων ασφαλείας, των εκπαιδευτικών, του ιερατείου κτλ., κτλ., δεν είδαμε αυτό να σχολιάζεται από κανέναν. Από τα μέσα ενημέρωσης εννοώ, ή τουλάχιστον από πολύ λίγες εξαιρέσεις. Δεύτερο περιστατικό, για να τεκμηριώσω τη δαιμονιοποίηση του δημοσίου. Από τα μέσα κυρίως ενημέρωσης. Πέρσι, τέτοια εποχή, σε αυτήν εδώ την αίθουσα, περίπου τέτοια εποχή, έγινε, κατά την άποψή μου, μια από τις πιο αντικειμενικές και διαφανείς διαγωνιστικές διαδικασίες για το γνωστό πολυζητημένο διαγωνισμό τηλεοπτικών αδειών. Των οποίων το επιχειρησιακό του κομμάτι τρέξανε 10-20 δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι εκείνη την εποχή, εντός και εκτός εισαγωγικών, κυνηγήθηκαν τόσο έντονα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, από τη μεγάλη πλειοψηφία αυτών, με συνεχείς αναφορές ονομαστικές ως να ήταν καταζητούμενοι στα δελτία των ειδήσεων, και όταν τελικά βγήκε αυτή η περίφημη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία δικαίωσε 100% τη διαγωνιστική διαδικασία, το κομμάτι αυτό το γραφειοκρατικό, δεν είδαμε καμία αναφορά, τουλάχιστον από τα κυρίαρχα, από τα μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Θέλω λοιπόν ένα σχολιασμό για αυτές τις διαπιστώσεις, κυρίως από τους δημοσιογράφους της παρέας, κυρίως από τον κύριο Βαξεβάνη, που είναι γνωρίζει πιο καλά και την ελληνική πραγματικότητα. Ευχαριστώ. Ναι, νομίζω ότι το πρώτο σχετικά με τους δημοσίους υπαλλήλους είναι ένα θέμα πολιτικής αιχμής που παίρνει μπόλικο από fake news προκειμένου να πιστοποιηθεί η ορθότητα κάποιων συγκεκριμένων πολιτικών θέσεων. Υπάρχει μια αφήγηση στην Ελλάδα ότι για την κρίση φταίει το δημόσιο, το υπέρογκο δημόσιο, το καταναλωτικό δημόσιο, το
Καμία σχέση τράπεζες, καμία σχέση ολιγάρχες οι οποίοι είναι υπόδικοι, καμία σχέση αυτοί που πήραν μίζες. Και όταν μιλάνε για το δημόσιο, προσέξτε, μιλάνε για τους δημοσίους υπαλλήλους. Γιατί δημόσιο είναι και οι υπέρογγες, οι υπερκοστολογημένες προσφορές και οι διαγωνισμοί της Siemens. Είναι και τα οπλικά συστήματα, τα υποβρύχια που έγιναν ή που δεν έγιναν, που τα αγοράσαν πέντε φορές την τιμή πάνω. Και αυτά δημόσιο είναι, αλλά αυτό το δημόσιο δεν το ακουπάμε. Όταν μιλάμε για δημόσιο, μιλάμε για τις κοινωνικές δαπάνες, σχολεία, νοσοκομεία και για τους δημοσίους υπαλλήλους σαν φαντάσματα ζόμπι που πλανώνται. Αλλά δεν πήγαινε να το εξορθολογήσει κάποιος το δημόσιο. Τώρα για το δεύτερο, για τις άδειες. Οι τηλεοπτικές άδειες είναι ένα θέμα επίσης πολιτικής αιχμής με τον πιο έσχρο τρόπο. Δηλαδή, γύρω από το θέμα των αδειών υπήρξε και προπαγάνδα, υπήρχαν και fake news, υπήρχε και ενοχοποίηση κόσμου για να φτάσουμε στο σημείο, αφού έγινε όλος αυτός ο κύκλος, να βγάλει το Συμβούλιο της Επικρατείας μια απόφαση που λέει ότι το 2α άρθρο του νόμου είναι αντισυνταγματικό και όλα τα άλλα είναι εφαρμόσιμα. Ως εκ τούτου θα πάμε σε έναν διαγωνισμό για να δούμε πώς θα είναι οι άδειες. Και ενώ ο αριθμός ήταν απεριόριστος, ξαφνικά έγινε 7. Λοιπόν, είναι δύο θέματα αιχμής που αποτελούν, που μπαίνουν στην πολιτική ατζέντα, απαντώνται με διάφορα αφηγήματα και το νομίζω θα συνεχίσει να γίνεται το επόμενο διάστημα. Τώρα, αυτό να αποφευθεί δεν γίνεται. Όσο λειτουργούν τα μέσα έτσι, όσο ο βαθμός πολιτικής ορίμανσης είναι αυτός που όσοι ζούμε στην Ελλάδα το ξέρουμε, δεν μπορεί να αποφευθεί. Είναι μια συνεχή μάχη κάθε μέρα. Oh. Over there and then over there. Βασίλη Σταματόπουλος ονομάζομαι. Μία ερώτηση, αν δεν κάνω λάθος, το 2016 έγινε μία έρευνα του Ινστιτούτου Reuters που έδειξε ότι στην Ελλάδα η εμπιστοσύνη των πολιτών στα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι χαμηλότερη μεταξύ των 26 ευρωπαϊκών κρατών και στους ίδιους τους δημοσιογράφους είναι ακόμα χαμηλότερη και χαμηλότερη των πολιτικών. Μπορεί λοιπόν ο τύπος από μία τέτοια θέση να μπορέσει να ελέγξει? Μπορεί ο τύπος να ελέγξει την εξουσία από μια τέτοια θέση και μπορεί πραγματικά να επανέλθει στην πρώτερη κατάσταση, αν θεωρήσουμε ότι στο παρελθόν ήταν καλύτερα τα πράγματα? Ευχαριστώ. Ισραήλ, ναι, είναι λίγο συναφές με το προηγούμενο, αλλά είναι αλήθεια. Και μάλλον θα ξαναγυρίσω αυτό που είπα από την αρχή. Ο στόχος είναι να έχεις πολίτες ενεργούς, με όλα τα εργαλεία, με κριτική σκέψη, με ένα ισχυρό σύστημα εκπαίδευσης, δημοσιογράφους καλά αμοιβόμενους, που δεν φοβούνται να γράψουν και να πούν αυτό που βλέπουν, μεγάλες βάσεις δεδομένων για να παίρνουν όλοι και την πληροφορία που χρειάζονται, και οι μικρές επιχειρήσεις και οι μεγάλες, και να μην τη μονοπολούν μόνο συγκεκριμένα συμφέροντα. Το πρόβλημα στην Ελλάδα, δεν ήθελα να πω για την ελληνική περίπτωση, αλλά θα αναγκαστώ να το πω, ή μάλλον να μην πω αυτά που πιστεύω εγώ, να πω αυτά που γράφουν το Ινστιτούτο του Reuters, που είναι ένα Ινστιτούτο το οποίο κάνει τις καλύτερες ίσως παγκοσμίως μελέτες αυτή τη στιγμή στον χώρο των media. Να δούμε τις μελέτες του Ευρωβαρόμετρου. Και εκεί τι βλέπουμε, ότι οι Έλληνες πολίτες πραγματικά έχουν γυρίσει την πλάτη στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στους πολιτικούς. Και νομίζω ότι κάποιο λόγο θα έχουν. Είναι και θέμα υποκειμενικής κρίσης. Αυτό όμως το οποίο μπορεί κάποιος πολύ εύκολα να διαπιστώσει και σχετίζεται πάρα πολύ με όλα αυτά που συζητάμε, είναι και η διαφάνεια στο ιδιοκτησιακό καθεστώς αυτών που κατέχουν μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και αν αυτοί οι άνθρωποι σχετίζονται με το χώρο των μέσων ενημέρωσης, ή αν ας πούμε είναι σε ένα κλάδο ο οποίος είναι πάντα λειτουργεί με την κρατική αρρωγή και θαλπορεί στην Ελλάδα, π.χ. κατασκευές, ή σε ένα κλάδο στον οποίο ας πούμε έρχονται νυχτερινές τροπολογίες και του χαρίζουν 1,2 δισεκατομμύρια, π.χ. πετροχημικά, πετρελαιοειδή, ή σε ένα κλάδο όπου σφαγιάζονταν μισθούς συντάξεις με τα μνημόνια, αλλά είχαν ειδική μεταχείριση, π.χ. εφοπλιστές. Και τι ρόλο έχουν αυτοί οι άνθρωποι στον χώρο των media? Αν βλέπουν το χώρο των media σαν επιχειρηματικό κλάδο, πραγματικά, για να βγάλουν και λεφτά. Αν επενδύουν πραγματικά. Ή αν απλώς το χρησιμοποιούν για να αποκτούν πολιτική ισχύ, να ντυλάρουν με τους πολιτικούς και οι πολιτικοί βέβαια από την πλευρά τους, όπως έλεγε και ο Άδωνης Γεωργιάδης, είπα δεν θα μιλήσω, αλλά θα αναγκαστώ να μιλήσω τότε με τις άδειες, ότι αν μου μειώσει τα κανάλια, εγώ θα βγαίνω 25% λιγότερο στην τηλεόραση. Αν αυτός είναι ο ρόλος της τηλεόρασης. Νομίζω όμως ότι κανένας, ούτε επιχειρηματίας, ούτε το κράτος, κανένας πολιτικός σήμερα δεν μπορεί να ελέγξει
την πληροφόρηση. Υπάρχουν πολλοί ανταγωνιστές στη διακίνηση πληροφορίας, πάρα πολλά μέσα, το περιεχόμενο μεταφέρεται με πολλαπλές συσκευές σε πολλές πλατφόρμες. Αυτό όμως το οποίο είναι ένα πρόβλημα και το οποίο δεν μπορεί να ξεπεραστεί αν δεν υπάρχει διαφάνεια, το οποίο σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να σημαίνει και διαγωνιστική διαδικασία, δεν λέω ότι εξαντλείται εκεί. Αυτό όμως το οποίο απαιτείται πάρα πολύ και είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί είναι η ασυμμετρία. Δηλαδή ότι είμαστε σε ένα πάνελ όπου ένας έχει μια συγκεκριμένη άποψη, καλή, κακή, δεν ξέρω, και έχει απέναντί του τέσσερις ανθρώπους. Εγώ θυμάμαι τότε με το ΣΤΕ, που ήταν περίοδο αυτό που είπε και ο κ. Σημεωνίδης, είχαμε bullying στους ανθρώπους που βοήθησαν στο διαγωνισμό. Μηδιακό. Ήταν απ' έξω από τα σπίτια τους. Δεν είναι υποχρέωσή τους να είναι απ' έξω από τα σπίτια δημοσιογράφου. Δεν είναι υποχρέωση δημοσιογράφου να παρακαλάει για μια δήλωση. Έχει αξιοπρέπεια. Είναι άνθρωπος και ο δημοσιογράφος, όπως όλοι μας. Έχει οικογένεια. Δεν είναι δυνατόν να τον πιέζει ο εργοδότης του να φοράει περούκες και να βγάζει φωτογραφίες και να βαφτίζει αυτό ερευνητικό ρεπορτάζ. Αλλά θυμάμαι μόλις είχε βγει μια διαρροή. Διαρροή. Είναι ποινικό αδίκημα καταρχάς ποιος έβγαλε τη διαρροή online και στην τηλεόραση. Αλλά είναι διαρροή. Είναι μια διαρροή. Εντάξει, και ξαφνικά ξεκινάει ότι ο νόμος είναι αντισυνταγματικός. Και είμαι σε ένα πάνελ. Και επαναλαμβάνει ο παρουσιαστής. Είναι αντισυνταγματικός ο νόμος. Και του λέω: δεν έχουμε το σκεπτικό. Δεν είναι αντισυνταγματικός ο νόμος. Σας περιμένουμε. Ναι, μάλιστα. Μετά από ένα λεπτό. Είναι αντισυνταγματικός. Είναι αντισυνταγματικός. Αυτή λοιπόν η ασυμμετρία είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί αν δεν έχεις και αποφασιστικότητα από πλευράς πολιτείας. Και εδώ είναι ευθύνη της πολιτείας, όπως και των ανεξάρτητων αρχών, εν είδη π.χ. για τις τηλεοπτικές άδειες, να ενεργήσουν γρήγορα. Διότι αυτό που βλέπουμε στην Ελλάδα π.χ. με το ΙΣΟΡΟΥ είναι πρωτοφανές. Είναι μια καθυστέρηση και ξέρω πάρα πολύ καλά τι λέω και τη λέω δημοσίως, η οποία δεν μπορεί να δικαιολογηθεί σε καμία περίπτωση. Άρα το ερώτημα είναι δηλαδή πώς μπορείτε να αποκαταστήσετε και την εμπιστοσύνη, αυτό δεν είπατε πριν. Δεν νομίζω απαραίτητα ότι για να μπορέσουμε να ξαναχτίσουμε αυτή την εμπιστοσύνη, το κοινό ή οι πολίτες θα πρέπει να συμμετέχουν. Πιστεύω ότι το κοινό πρέπει να καταναλώσουν τις ειδήσεις και θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να καταναλώνουν, να ακούν, να διαβάζουν τις ειδήσεις. Αν όμως οι δημοσιογράφοι κάνουν σωστά τη δουλειά τους, τότε ναι, το κοινό θα έχει μεγαλύτερο κίνητρο να τους πιστέψει. Αλλά για να γίνει αυτό, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό οι δημοσιογράφοι να αισθάνονται ασφαλείς, όχι μόνο σωματικά, να αισθάνονται ασφαλείς και νομικά, να αισθάνονται δηλαδή ότι προστατεύονται από το νομικό σύστημα, και αυτό δυστυχώς δεν συμβαίνει πάντα, δεν ξέρω τι γίνεται στην Ελλάδα, προφανώς δεν δουλεύω εδώ, αλλά μιλάω γενικά. Για να μπορούν έτσι λοιπόν οι δημοσιογράφοι να κάνουν σωστά τη δουλειά τους, θα πρέπει κάποιος να τους διασφαλίσει νομικά. Αυτό είναι σημαντικό. Συζητάμε για την επαγγελματική δημοσιογραφία και υπάρχουν πολλά διαφορετικά πράγματα. Αλλά να ξέρετε ότι δεν είναι όλοι δημοσιογράφοι ήρωες. Εγώ δεν είμαι ήρωας. Και αν ξέρεις σαν άνθρωπος ότι έχεις οικογένεια, έχεις παιδιά, έχεις υποχρεώσεις και αν ξέρεις ότι γράφοντας ένα άρθρο θα χάσεις τη δουλειά σου, θα χάσεις το σπίτι σου, θα διστάσεις. Γι' αυτό λέω ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει μια νομική προστασία και εχέγγυα που παρέχουν τους δημοσιογράφους. Και για να επανέλθω σε αυτό που είπατε μόλις τώρα, εξακολουθώ να πιστεύω ότι ακόμη και σήμερα είναι δυνατό να ελεγχθεί η πληροφορία. Ίσως να μην είναι δυνατό το να ελεγχθεί από την πηγή, αλλά μόλις δημοσιοποιηθεί, ναι, μπορείς να το χρησιμοποιήσεις με όποιο τρόπο θες. Και δεν μιλάω μόνο για την Ελλάδα. Και μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και με τα δημόσια, και με τα κρατικά δηλαδή, και με τα ιδιωτικά μέσα. Κάποιες φορές τα κρατικά μέσα κάνουν καλύτερη δουλειά από τα ιδιωτικά και το αντίθετο. Εγώ, να πω κάτι πάνω σε αυτό. Εγώ θα διαφωνήσω, γιατί πρέπει να, αλλά είναι μεγάλη κουβέντα, στο τι εννοούμε ελέγχω, επηρεάζω. Σίγουρα επηρεάζουν την ατζέντα τα μίντια. Αυτή την ικανότητα δεν It's τη χάσανε. It's a quarter to nine, so we really... αυτό δεν αλλάζει. Και θα δώσω ένα πολύ, πολύ σύντομο, συγγνώμη Ισραήλ, ένα πολύ σύντομο παράδειγμα. Ένα παράδειγμα το οποίο ενδεχομένως δεν συμφέρει και την κυβέρνηση που εκπροσωπώ. Το 2015 είχαμε μια πτώση της οπτικοακουστικής παραγωγής κατά 36%.
Είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα για κάποιον που είναι broadcaster. Δεν άκουσα μία φορά ένα αίτημα από π.χ. τους λειτουργία τηλεοπτικού σταθμούς, τι κάνετε για να μας βοηθήσετε φορολογικά, όπως κάνουν σε άλλες χώρες, τι θα γίνει με την αγορά. Δηλαδή δεν τους ενδιαφέρει να έχουν έσοδα. Αυτή τη στιγμή θεσμοθετούμε πολύ σύντομα ένα ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών για τη διαφήμιση, το οποίο διασφαλίζει ρευστότητα. Ότι οι άνθρωποι αυτοί που πήγαν στη Βουλή και είπαν ότι πληρώνουν μετά από 9 μήνες από τα media shop και τους διαφημιζόμενους, θα παίρνουν τα χρήματα μου άμεσα. Και εκεί διαφωνούν. Εδώ απλώς θέλω να πω στο agenda shaping και πόσο σημασία έχει το διοκτησιακό καθεστώς και γιατί κάποιος χρησιμοποιεί τα media ή γιατί κάποιος θέλει να είναι στα media όταν εμφανίζουν χρέη και δανεισμό που δεν μπορεί να ανταπεξέλθει. Μπορεί να βγει από τον φαύλο κύκλο αυτό η δημοσιογραφία. Και ο φαύλος κύκλος περιλαμβάνει τον έλεγχο, περιλαμβάνει την κακοποίηση του τύπου και των ανθρώπων. Μοιάζει αυτή τη στιγμή σαν ένα σκύλο που κυνηγάει την ουρά του. Δεν μπορεί να στεγανοποιηθεί η πληροφόρηση, γιατί υπάρχουν τα social media, τα ηλεκτρονικά μέσα και δημοσιογράφοι που το λέει η καρδιά τους. Δεν θα αλλάξει όμως η κατάσταση αν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα δεν υπάρξει ένα θεσμικό σοκ. Δηλαδή η κυβέρνηση οφείλει να πάρει όλα τα μέτρα εκείνα προκειμένου να βοηθήσει, όχι να αποκαταστήσει τους δημοσιογράφους, να κάνει τους δημοσιογράφους να αισθανθούν ασφαλείς ότι δουλεύουν σε ένα περιβάλλον ασφαλές, προκειμένου να ξανανακαλύψουν και το ρόλο τους και να διαμορφώσουν και τις καταστάσεις. Το θεσμικό αυτό σοκ πρέπει να περιλαμβάνει νόμους που θα καταργούν την δίωξη του δημοσιογράφου, την άδικη και επικίνδυνη δίωξη, νόμους που θα λένε πώς θα μοιράζεται διαφημιστική πίτα, νόμους που θα προσδιορίζουν ότι ανεξάρτητες αρχές ή ρυθμιστικές αρχές ή κάποιες αρχές με ορκωτούς λογιστές, όπως γίνεται με το IFABC στο εξωτερικό, ελέγχουν την κυκλοφορία της εφημερίδας. Βγαίνει τώρα μια εφημερίδα και ανακοινώνει 50.000 φύλλα. Και ξέρουμε ότι πουλάει 12.000 φύλλα. Αγοράζει φύλλα από το πρακτορείο. Και το πρακτορείο της τα δίνει, γιατί για κάθε φύλλο που δηλώνει ότι πουλάει παίρνει 30%. Γιατί δηλαδή για κάθε 2 ευρώ παίρνει 0,60 λεπτά. Αγοράζουν φύλλα. Και αφού, γιατί τα αγοράζουν τα φύλλα, για να αγοράσουν κύριος, όχι για να πάρουν τη διαφήμιση, γιατί κάθε 10.000 φύλλα αντιστοιχεί σε κάτι εκατομμύρια διαφήμιση. Και αυτοί που μοιράζουν τη διαφήμιση δεν το αμφισβητούν, γιατί είναι και οι ίδιοι μέλη της ίδιας τη χαρακτηρίζω συμμορία. Και οι άλλοι που θα την ελέγξουν δεν το κάνουν, γιατί με κάποιον διαπλέκονται. Αυτά δεν μπορεί να τα σπάσει ένας δημοσιογράφος. Μπορεί ο δημοσιογράφος να παίζει ένα ρόλο που θέλει, μπορεί να παίρνει το κόστος για να το κάνει, επειδή το αποφάσισε, γιατί αυτή είναι η ιδιοσυγκρασία του, η τρέλα του ή οτιδήποτε. Ή ο θεσμικός του ρόλος, άμα θέλετε. Αλλά δεν μπορεί να τα λύσει ο δημοσιογράφος. Ο δημοσιογράφος πρέπει να βοηθηθεί από ένα θεσμικό σοκ, από ένα σύνολο νόμων που θα εξασφαλίζουν το πώς θα λειτουργεί ο τύπος, η διαφήμιση, οι μετρήσεις τηλεοπτικές, ραδιοφωνικές, αλλά και οι μετρήσεις τύπου. Να ξέρουμε ότι υπάρχει ένα fair play, ότι όλα τα πράγματα τα οποία μπαίνουν στο τραπέζι είναι υπαρκτά και δεν είναι ούτε καπελωμένα ούτε φουσκωμένα. Να καταλάβει ότι μπορεί να ξαναείνει δημοσιογράφος για να ξαναείνει δημοσιογράφος. Κάθε άλλη προσπάθεια θα είναι ένας ανταρτοπόλεμος που στη δημοσιογραφία θα χρειαστεί πολλά χρόνια για να την κάνει να ορθοποδήσει. Και βέβαια, μην μιλάτε τώρα για συνδικαλιστικές ενώσεις, διότι οι συνδικαλιστικές ενώσεις που έχουμε, που θα έπρεπε όλα αυτά να τα περιφορήσουν, ασχολούνται με το ποιον θα βγάλουν πρόεδρο και μόνο με αυτό. Γεια σας, Θεοχάρη Σταματής λέγομαι, υπάλληλος στο Υπουργείο Οικονομικών είμαι. Απλώς ήθελα να κάνω μια ερώτηση σχετικά με το τι ισχύει, ας πούμε, στις πιο προηγμένες χώρες το θέμα, γιατί μην ξεχνάμε ότι τα μέσα ενημέρωσης γιγαντώθηκαν στην Ελλάδα και ειδικά η ιδιωτική τηλεόραση και όλα αυτά από τη δεκαετία του 80 και μετά σε ένα περίεργο πλαίσιο. Πρώτα μεγαλώσανε τα μέσα ενημέρωσης και μετά ξεκίνησε το κράτος να προσπαθεί να βάλει κάποιους κανόνες, κάποιο νομοθετικό πλαίσιο. Στο εξωτερικό, στη Μεγάλη Βρετανία, για παράδειγμα, τι υπάρχει, γιατί μιλάμε για τη διαφθορά και θέλουμε να καταπολεμηθεί η διαφθορά και χρειάζεται η συμμαχία των μέσων μαζικής ενημέρωσης, αλλά όταν υπάρχει διαπλοκή και όταν τα μέσα ενημέρωσης δεν ακολουθούν κάποιους κανόνες ή κάποιο, δεν υπάρχει ρυθμιστικό πλαίσιο, τότε κάνουμε μια τρύπα στο νερό. Αυτό, ευχαριστώ. Okay,
You're very right. Έχετε δίκιο, έχετε απόλυτο δίκιο. Υπάρχουν ορισμένοι κανονισμοί, το συζητήσαμε προηγουμένως, αυτό το γνωρίζετε, και ο συνάδελφός μου εδώ ανέφερε κιόλας κάποιο σκάνδαλο, το οποίο ήταν το εναρκτήριο λάκτισμα, ας πούμε, για μια τρομερή αλλαγή της συμπεριφοράς των μέσων. Και η αναθεώρηση του πλαισίου κράτησε πάρα πολύ καιρό και ακόμα δεν έχει τελειώσει κιόλας. Αυτό που ήταν εμφανές ήταν ότι το σύστημα το οποίο ίσχυε για το γραπτό τύπο, τώρα μιλάμε, δεν ήταν ικανοποιητικό, γιατί βασιζόταν ουσιαστικά στην αυτορύθμιση. Και προσπαθήσαμε να απομακρυνθούμε από το ρυθμιστικό σώμα που υπήρχε εκείνη την εποχή. Τώρα δηλαδή έχουμε δύο. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε μαζί μου, αλλά πιστεύω πως το ένα είναι για πιο σοβαρές εφημερίδες, ας πούμε, και το άλλο σώμα είναι για πιο κίτρινο τύπο. Υπάρχει λοιπόν ένας διαχωρισμός ανάμεσα στις εφημερίδες και την τηλεόραση. Ακόμα και για την τηλεόραση και για το ράδιο, είναι πολύ σύνθετο αυτό το πλαίσιο, γιατί υπάρχει μια οργάνωση η οποία ονομάζεται Ofcom, η οποία αποτελεί το ρυθμιστικό σώμα για όλους. Είναι το ελληνικό, ας το πούμε, σουρού η Ofcom. Αλλά είναι συγχωνευμένη, είναι σαν να λέμε έχεις την ΕΕΤ και το ΕΣΟΡΟΥ μαζί, που είναι νομίζω ένα πολύ ωραίο μοντέλο, είναι μια πολύ ισχυρή ανεξάρτητη αρχή και μακάρι μια μέρα να έχουμε κι εμείς κάτι αντίστοιχο. Και για να γίνουν τα πράγματα ακόμα πιο σύνθετα, το BBC, το οποίο απασχολεί περίπου το 15% των θεατών, έχει το δικό του εσωτερικό ρυθμιστικό σώμα, επιπλέον από το ήδη υπάρχον, οπότε όλα είναι πολύ σύνθετα. Το σχόλιο είναι εκτός μικροφόνου, δεν ακούγεται καλά το μικρόφωνο του ομιλητή. Δεν ακούγεται το μικρόφωνο του ομιλητή. Hello. Oh, sorry. Τώρα ακούγεται το μικρόφωνο του μιλητή. I was saying that we don't have time to have. Έλεγα ότι δεν έχουμε χρόνο να πάρουμε άλλη ερώτηση. Μια μισή ώρα δεν ήταν αρκετή για να συζητήσουμε αυτό το σημαντικό θέμα. Ήθελα να ευχαριστήσω όλους μας τους ομιλητές που ήταν εδώ μαζί μας σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να σας θυμίσω ότι έχετε μέσα στην ατζέντα σας μία φόρμα αξιολόγησης. Είναι εύκολο να τη συμπληρώσετε. Θα ήθελα να το κάνετε, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Έχουμε τώρα ένα διάλειμμα για καφέ 15 λεπτά και μετά στο τέλος θα έχουμε την παρουσίαση με τον βραβείων του Hackathon των ιδεών που επέλεξε η Google πριν από 3 μήνες. Ευχαριστούμε.